Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε αυτή τη κουβέντα, και να ευχαριστήσουμε θερμά και τους τρεις, πιστεύω, πολύ σημαντικούς και πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές που έχουμε μαζί μας σήμερα. Τον Κώστα Μποτόπουλο, συνταγματολόγο και πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Λουκά Τσούκαλη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, και τον Γιάννη Στουρνάρα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του ΙΟΒΕ. Το θέμα μας το ξέρετε. Απλώς για ένα πολύ μικρό πρόλογο θα ήθελα να πω πώς και εγώ νιώθω το ζήτημα. Σε μια έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολη και σκληρή, θα έλεγα, παγκόσμια συγκυρία, που έχει γίνει ακόμα πιο σκληρή και με τα τελευταία γεγονότα στην Ιαπωνία, η Ευρώπη αναζητά το δρόμο της. Οι δομές της, οι θεσμοί της, οι πολιτικές της αλλάζουν. Μετατοπίζονται και μετασχηματίζονται, θα έλεγα, συνεχώς. Και όλα αυτά αφορούν βέβαια άμεσα και τη χώρα μας. Στο θεσμικό, στο οικονομικό επίπεδο. Υπάρχουν δε προφανώς φανερές πτυχές της ευρωπαϊκής υπόθεσης και των εξελίξεων, λιγότερο φανερές, ίσως και κρυφές. Άρα, τρεις προσκεκλημένοι που είναι κυριολεκτικά μες τα πράγματα, που παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά και επιστημονικά τις εξελίξεις στην Ευρώπη, νομίζω ότι πραγματικά θα έχουν κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον να μας πούν. Δεν είμαι πρώτο. Και βέβαια, μετά θα γίνει κουβέντα, βέβαια. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ επίσης και αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξω μερικές σκέψεις με ανθρώπους και από αυτή την πλευρά και από την άλλη του τραπεζιού για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη και πιθανές επιπτώσεις για τη χώρα μας. Η αφετηρία μου θα είναι η οικονομική κρίση, αν και θα σας θυμίσω ότι της οικονομικής κρίσης προηγήθηκε μια πολιτική κρίση στην Ευρώπη, που συνδυάστηκε με την προσπάθεια να προχωρήσουμε πέρα από τις παραδοσιακές ιδρυτικές συνθήκες σε ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα. Η προσπάθεια αυτή του ευρωπαϊκού συντάγματος δεν τελεσφόρησε, οδήγησε βέβαια στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά στην πορεία ανακαλύψαμε διάφορα πράγματα. Ανακαλύψαμε πρώτα απ' όλα ότι υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ πολιτικών ηγεσιών και πολιτών σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκφράστηκε μεταξύ άλλων με τον εξής τρόπο, ότι όσες προσπάθειες έγιναν για επικύρωση είτε της συνταγματικής συνθήκης στην αρχή είτε στη συνέχεια της συνθήκης της Λισαβόνας μέσα από τα κοινοβούλια, η πλειοψηφία στην έγκριση αυτών της συνθήκης της μιας και της άλλης ήταν με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες. Ενώ αντίθετα, όσες φορές δοκιμάστηκε η συνθήκη σε δημοψηφίσματα, οι πλειοψηφίες ήταν μικρές, οριακές και αρκετές φορές αρνητικές. Ανακαλύψαμε επίσης στην πορεία ότι υπήρχε μια σοβαρή δυσαρέσκεια ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, όχι υποχρεωτικά επικεντρωμένη στα ευρωπαϊκά πράγματα, αλλά μια δυσαρέσκεια γενικότερη για τα τεκτενόμενα πολιτικά και οικονομικά στις χώρες μέλη, οι οποίες εκφράστηκε κάθε φορά που δόθηκε η ευκαιρία του ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, η Ευρώπη γινόταν το θύμα και ο αποδέκτης μιας δυσαρέσκειας που δεν είχε ως επίκεντρο υποχρεωτικά την Ευρώπη. Και ανακαλύψαμε επίσης στην πορεία ότι υπήρχε όχι μόνο δυσαρέσκεια, αλλά και τεράστια άγνοια ως προς τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Και αυτό φάνηκε σε όλα τα δημοψηφίσματα που έγιναν σε ευρωπαϊκές χώρες. Ξεπεράσαμε την πολιτική κρίση με την υιοθέτηση και την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009. Και εν τω μεταξύ είχε αρχίσει μια καινούργια κρίση οικονομικού χαρακτήρα αυτή τη φορά, της οποίας βέβαια αφετηρία ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η οποία στην πορεία απέκτησε μια πάρα πολύ έντονη ευρωπαϊκή διάσταση. Και απέκτησε κυρίως μια έντονη ευρωπαϊκή διάσταση
διότι πολλοί κόσμος συνειδητοποίησε με την κρίση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όταν έχεις ένα νόμισμα χωρίς κράτος. Το νόμισμα χωρίς κράτος ήταν, αν θυμάμαι καλά, μια έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Μακαρίτης ο Πάντουας Κιόπα πολλά χρόνια πριν, προσπαθώντας να εντοπίσει ένα πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Έτσι λοιπόν, με την κρίση ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένα θέμα όταν έχεις νόμισμα, αλλά δεν έχεις κράτος, ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, όταν έχεις ένα δύναμο σχήμα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης που συνοδεύει τη λειτουργία ενός ενιαίου νομίσματος. Η κρίση είναι συνήθως συχνά μητέρα της αλλαγής. Και κρίσεις στο παρελθόν υπήρξαν ένα είδος καταλύτη για περαιτέρω ενοποίηση στην Ευρώπη. Αυτό πιθανότατα να συμβεί και σήμερα. Δηλαδή ήδη έχουμε αποφάσεις σε θέματα ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης που δείχνουν ότι η οικονομική κρίση λειτουργεί ως ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός καταλύτης για περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Και να τονίσω αυτό το αλλά και τις μορφές που παίρνει. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση και στην διαχείριση της κρίσης της Ευρωζώνης είναι ότι ενώ η κρίση είναι διεθνής και ευρωπαϊκή, βιώνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, τελείως διαφορετικά βιώνεται η κρίση στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Λετωνία, στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία. Και υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι με την έλευση της οικονομικής κρίσης σταματάει τουλάχιστον προς το παρόν μια διαδικασία οικονομικής σύγκλησης και μείωσης της οικονομικής απόστασης ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια της Ευρώπης. Δηλαδή από το 2008-2009 και πέρα αυξάνεται η απόκληση οικονομική μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας και οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ευίωνες ούτε για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε μια περαιτέρω από ό,τι φαίνεται απόκληση μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο γεωγραφικό πυρήνα της Ευρώπης και της περιφέρειας, είτε αυτή η περιφέρεια είναι η Ανατολική, είτε η Νότια που αφορά εμάς, είτε ακόμη και η Δυτική που αφορά την Ιρλανδία. Όταν έχεις οικονομική απόκληση, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξεις σε μια ενιαία συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Διότι προφανώς τελείως διαφορετικά αντιλαμβάνεται η κάθε χώρα το πρόβλημα και διαφορετικά αντιλαμβάνεται τα συμφέροντά της. Έτσι λοιπόν, ένας πρώτος σημαντικός παράγοντας που δυσκολεύει την υιοθέτηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής τάσης είναι αυτή η αυξανόμενη οικονομική απόκληση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας που είναι περισσότερο πολιτικός. Και αυτός είναι ότι η Ευρώπη ζει σε μια εποχή διωγγούμενου λαϊκισμού. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτό. Θα σας προτείνω μια-δύο στο σύντομο χρόνο που έχω διάθεσή μου. Νομίζω ότι η κρίση αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω και το λέω εδώ και χρόνια, σηματοδοτεί μάλλον το τέλος μιας εποχής, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για το δυτικό κόσμο γενικότερα. Μια εποχή που είχε χαρακτηριστεί από την επικράτηση, και δεν το λέω συνθηματολογικά, ενός φιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου με έμφαση κυρίως στην απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίες λειτουργήσαν και ως το κύριο όχημα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή τρία στοιχεία. Νέο φιλελεύθερο μοντέλο, απελευθέρωση χρηματοπιστωτικών αγορών και αυτές με τη σειρά τους ως το κύριο όχημα της παγκοσμιοποίησης. Ενώ όμως αυτό το μοντέλο, τουλάχιστον όπως εφαρμόστηκε, οδήγησε σε κρίση, την οποία βιώνουμε σήμερα. Δεν είχε αντικατασταθεί από τίποτα καινούριο. Προς το παρόν είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου υπάρχει μια εξαιρετικά εντυπωσιακή
ιδεολογική και πολιτική ασάφεια ως προς το τι θα αντικαταστήσει αυτό το οποίο ίσχυε πριν. Και να σας πω και κάτι άλλο, μια που μιλάω στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ μπορεί ίσως κάποιος αφελής πολιτικά να πίστευε ότι αν αυτό το φιλελεύθερο μοντέλο έχει οδηγήσει σε αποτυχία, η αποτυχία με τη σειρά της θα μπορεί να έφερνε μια στροφή πολιτικά προς τα αριστερά. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει μέχρι σήμερα σε όλο σχεδόν τον ευρωπαϊκό κόσμο. Δεν υπάρχει στροφή προς τα αριστερά. Το αντίθετο που συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι μια καταβαράθρωση των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Και ενώ αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η διόγκωση του λαϊκισμού και η ενίσχυση λαϊκίστικων και εθνικιστικών κινημάτων. Σε μια περίοδο λαϊκισμού, ιδεολογικής ασάφειας και οικονομικής απόκλησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξεις σε ενιαίες ευρωπαϊκές πολιτικές. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, αν πάτε να δείτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συμπαθής κατά τα άλλα κυρία Μέρκελ, γιατί αναφέρομαι στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι όχι μόνον η μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όχι μόνον η ισχυρότερη οικονομία, αλλά και η οικονομία η οποία καλείται, να το πω σε απλά ελληνικά, να ξελασπώσει χρεοκοπημένες ή ημιχρεοκοπημένες χώρες της περιφέρειας. Άρα έχει λόγο, έχει έντονη άποψη. Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ στην πράξη βρίσκεται καθημερινά συμπιεσμένη ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Απ' τη μια είναι οι απαιτήσεις όχι μόνο των αγορών, αλλά και τις οι απαιτήσεις που προέρχονται από την ανάγκη επιβίωσης της Ευρωζώνης και του Ευρώ, και από την άλλη μια γερμανική κοινή γνώμη η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό γίνεται έρμεο λαϊκίστικων πιέσεων. Και η διαχείριση πολιτικά ανάμεσα στα δύο δεν είναι καθόλου εύκολη. Προς τα πού πάει με όλα αυτά η Ευρώπη? Το πρώτο στοιχείο είναι ότι όντως πηγαίνουμε προς μια ενίσχυση των θεσμών και κανόνων για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή μετά την κρίση θα έχουμε ένα σύστημα με ισχυρότερους θεσμούς και κανόνες, κανόνες για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, κανόνες για έναν περισσότερο αποτελεσματικό συντονισμό εθνικών οικονομικών πολιτικών, ισχυρότερη εποπτεία αυτού του συντονισμού και έναν μηχανισμό κρίσεων. Όλα αυτά γίνονται όλο ένα και πιο εμφανή με τις αποφάσεις τη μία μετά την άλλη που παίρνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα, αν σταματούσαμε μέχρι εδώ, το συμπέρασμα θα ήταν ότι η κρίση είναι όντως όχι μόνο μητέρα της αλλαγής, αλλά και καταλύτης περαιτέρω ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι εκεί, δεν θα σταματήσω εδώ, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα αλλά. Πρώτο, περιμένουμε αυτές οι αποφάσεις να εφαρμοστούν στην πράξη. Και όπως θα ξέραμε ιδιαίτερα εμείς που είμαστε Έλληνες, υπάρχει πολύ συχνά ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ απόφασης και υλοποίησής της. Έτσι. Και αυτό ισχύει όχι μόνο στην Ελλάδα, κατ' εξοχήν, αλλά ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή πώς θα αρχίσει να λειτουργεί ένα συντονισμός οικονομικών πολιτικών, πώς θα αρχίσει να λειτουργεί η εισήγηση ή η παρένεση ή η εντολή που θα έρχεται από τις Βρυξέλλες στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια. Και καλά όταν τα εθνικά κοινοβούλια θα είναι αποδέκτες αυτών των παρενέσεων και ταυτόχρονα τα κοινοβούλια αυτά θα είναι σε χώρες που εξαρτώνται από την ευρωπαϊκή βοήθεια. Βλέπε Ελλάδα, βλέπε Πορτογαλία, βλέπε Ιρλανδία
Τι θα γίνει όμως όταν αντίστοιχες εντολές και παρενέσεις θα πηγαίνουν στο γερμανικό κοινοβούλιο ή στο γαλλικό? Ποια θα είναι η ανταπόκριση Γάλλων και Γερμανών? Περιμένουμε να το δούμε. Άρα, πολλές φορές αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δύσκολα υλοποίησιμες. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα πρόβλημα, και αυτό είναι ότι, καλός ή κακός, πιστεύω κακός, οι Γερμανοί έχουν δώσει στην διαχείριση της κρίσης μεγαλύτερη έμφαση στη δημοσιονομική προσαρμογή και πολύ λίγη έμφαση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Και προσωπικά, για να μην δημαγωγώ και λαϊκίζω, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι χώρες όπως η Ελλάδα είναι αναγκασμένες εκ των πραγμάτων να περάσουν τον δρόμο της επώδυνης δημοσιονομικής προσαρμογής για χρόνια. Δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση. Την εναλλακτική άλλη λύση, την άλλη, δεν τους προσφέρουν ούτε οι αγορές, ούτε οι δανειστές τους. Αλλά ενώ η Ελλάδα περνάει μια επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή, χειρότερη, αλλά αντίστοιχη με αυτή που θα περάσει, που περνάει η Ιρλανδία και που θα περάσει η Πορτογαλία και η Ισπανία, νομίζω ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια αναθέρμανσης και αναπτυξιακής πολιτικής σε χώρες όπως η Γερμανία. Και δυστυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση για κάτι τέτοιο, και εφόσον συνεχίζει να μην υπάρχει η διάθεση για κάτι τέτοιο, το βογγητό στην περιφέρεια θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν αλλιώς, με κίνδυνο μιας νέας ευρωπαϊκής ύφεσης που θα είχε οδυνηρές συνέπειες πολιτικές και κοινωνικές. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή, αν κάποιος σας έλεγε πριν από 1,5 χρόνο ότι οι χώρες της Ευρωζώνης θα αποφασίζανε να δώσουν 110 δισεκατομμύρια στήριξη στην ελληνική οικονομία, ή ότι θα φτιάχνανε ένα μηχανισμό μόνιμο που θα έχει 500 δισεκατομμύρια ευρώ, η απάντησή σας θα ήταν ότι είσαι τρελός για δέσιμο. Αλλά στην πράξη και στην ανάγκη και στις κρίσεις παίρνονται αποφάσεις, όπως και εμείς στη χώρα μας έχουμε πάρει αποφάσεις που ήταν αδιανόητες, κυριολεκτικά αδιανόητες, 1,5 χρόνο πριν. Είναι και αυτό αρκετό σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Πιστεύω πως όχι, διότι υπάρχει στο εγγύς και μέλλον και στο λιγότερο εγγύς μέλλον το θέμα όχι μόνο της ενίσχυσης της κεφαλαϊκής των τραπεζών, αλλά και διάφορες μορφές, να το πω έτσι μη διπλωματικά, αναδιάρθρωσης χρεών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει για το μέλλον, διότι είναι πολιτικά εξαιρετικά επώδυνο. Η Ευρώπη, πιστεύω ότι με όλες αυτές τις αντιφάσεις θα καταλήξει πιθανότατα σε ένα πιο διακυβερνητικό σχήμα από αυτό που είχε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ότι τα κεντρικά θεσμικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστούν μια μείωση ισχύως και το κέντρο βάρους μετατίθεται περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε συγκεκριμένες χώρες. Είναι νομίζω αναπόφευκτο ότι αυτό που ζούμε σήμερα και θα ζήσουμε για τα επόμενα χρόνια είναι μια μετατόπιση του κέντρου βάρους, αν θέλετε να σας το πω απλά, από τις Βρυξέλλες στο Βερολίνο, το οποίο είναι κατανοητό λόγω του ρόλου που παίζει σήμερα η Γερμανία στη διαχείριση της κρίσης. Άρα είναι μια Ευρώπη που αλλάζει σημαντικά. Πόσο και για πόσο καιρό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Και τώρα δύο λόγια για Ελλάδα και θα κλείσω. Η Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, έπαιξε το ρόλο καταλύτη για την κρίση της Ευρωζώνης. Διότι, όπως αναφέρει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, είχε τον χειρότερο συνδυασμό τριών ελλειμμάτων. Είχε ένα τεράστιο έλλειμμα δημοσιονομικό που προστίθεται στο χρέος, είχε ένα μη διατηρήσιμο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που εκφραζόταν με το έλλειμμα στο
στο συζύγιο πληρωμών και είχε ένα τρίτο έλλειμμα το οποίο υπήρξε καθοριστικό και αυτό ήταν το έλλειμμα αξιοπιστίας. Όταν ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι φίλοι μας και εταίροι κατάλαβαν ότι τους κοροϊδεύαμε για χρόνια με την χρήση των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Η απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας ήταν τραγική. Τους τελευταίους μήνες του 2009 και στις αρχές του 2010. Και όπως ξέρετε, η αξιοπιστία είναι ένα πράγμα που έχει μεγάλη αξία, το αποκτάς δύσκολα και το χάνεις πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό ακριβώς συνέβη με την Ελλάδα, δηλαδή της είχε πάρει χρόνια για να κερδίσει μια αξιοπιστία στα ευρωπαϊκά συμβούλια και την οποία την έχασε κατά κράτος σε λίγες μέρες ουσιαστικά. Η αξιοπιστία αυτή έχει εν μέρη ανακτηθεί, εν μέρη, τους τελευταίους μήνες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Το κρίσιμο ερώτημα, και με αυτό θα τελειώσω, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό συνολικό πακέτο, συνολική λύση στη διαχείριση της κρίσης και έχει υπάρξει ήδη πάρα πολύ σημαντική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή οδηγούμεθα προς ένα όλο ένα και πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης. Εφόσον ισχύσει αυτό το πράγμα, το κρίσιμο ερώτημα αν εμείς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και να επιβιώσουμε εντός αυτού του πλαισίου. Και δεν είναι καθόλου ούτε προφανές ούτε αυτονόητο. Αν η Ελλάδα, αν υπάρχουν δύο αν και θα κλείσω με έτσι, όχι συνθηματολογικά, αλλά θα το θέσω έτσι κάπως ομά. Αν υπάρξει συνολική ευρωπαϊκή λύση, που νομίζω ότι οδεύουμε πολύ γρήγορα προς αυτήν την κατεύθυνση, και αν η Ελλάδα, το οποίο απεύχομαι, αποτύχει να προσαρμοστεί στα πλαίσια αυτής της λύσης, τότε η Ελλάδα πηγαίνει πίσω μερικές δεκαετίες στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα σήμερα για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τσούκαλη και για τα όσα σκληρά αληθινά μας είπε, αλλά και κυρίως γιατί μας έδωσε πάρα πολύ καθαρά, νομίζω, τις τάσεις που πάνε, που πάει η κατάσταση, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, το συνέδεσε, νομίζω, πάρα πολύ ωραία και με το ιδεολογικό επίπεδο. Να συνεχίσουμε να μπούμε ίσως ακόμα πιο πολύ στα οικονομικά ζητήματα. Μάνα. Με τον Κώστα τον Ποτόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Είναι χαρά πάντα να απευθύνεσαι σε ακροατήριο ρεκτών της Ευρώπης. Είναι ένα είδος εν διαρκή μειώση αυτό, όπως ξέρετε, πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στη χώρα μας. Σήμερα διάβαζα μια είδηση που, να ξεκινήσω έτσι με ένα προσωπικό τόνο, θα είναι ο μόνος προσωπικός τόνος, που με λύπησε βαθύτατα. Τρεις ευρωβουλευτές, πρώην συνάδελφοί μου, δύο από τους οποίους ήταν και αρκετά γνωστοί μου και ανήκουν δυστυχώς και στη δική μας την ομάδα, πιάστηκαν σε αυτά τα γνωστά κόλπα των αγγλικών εφημερίδων που γίνονται, αλλά ακριβώς επειδή έχουν γίνει πολλές φορές θα έπρεπε πολλοί κόσμος να έχει τα μυαλά του και να προσέχει, πιάστηκαν να παίρνουν λεφτά για να καταθέσουν κάποιες τροπολογίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πέρα από το προφανές του ότι όποιος ξέρει πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια, τι εστί ευρωβουλευτής και ποια είναι τα προνόμια του, για να λέμε τα πράγματα στην πράξη, και αν θλίβεται κιόλας, γιατί σας λέω τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν πρώην υψηλόβαθμοι υπουργοί στις χώρες τους, ένας Ρουμάνος, ένας Σλοβένος και ένας Αυστριακός, ακόμα περισσότερο εμένα προσωπικά με θλίβει ως συνέχιση και αυτό που είπαμε και αυτό που θα πω εγώ.
εγώ, γιατί δίνει επιχειρήματα στους αντιπάλους της Ευρώπης. Δίνει επιχειρήματα ατράνταχτα, δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, επιχειρήματα σε αυτούς που λένε ότι η Ευρώπη είναι απλώς ένας μεγάλος γραφειοκρατικός μηχανισμός που τρέφει τα παιδιά του, τρέφει πλουσιοπάροχα κάποια παιδιά του και αφήνει τον ευρωπαϊκό λαό, τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά και τον ευρωπαϊκό λαό έξω από αυτή τη διαδικασία. Και αυτές όλες οι αφορμές που δίνονται, γιατί φυσικά το περιστατικό από μόνο του δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, έχει σημασία ως αφορμή του συνδυασμού του με μια κατάσταση που είναι ακριβώς όπως σας την περιέγραψε ο κύριος Τσούκαλης, που δημιουργούν μια γενικότερη, θα έλεγα, άποση έως και απέχθεια στην ευρωπαϊκή ιδέα. Και δεν ξέρω αυτή η ευρωπαϊκή ιδέα, μέσα και από αυτά που θα πούμε σήμερα, πώς μπορεί να καταλήξει. Θα μου επιτρέψετε εγώ να επικεντρωθώ σε ένα από τα σημεία που ήδη εθίγησαν, αλλά να το πιάσω λίγο πιο πολύ από τη θεσμική και την πολιτική του άποψη. Είναι το θέμα της περίφημης οικονομικής διακυβέρνησης. Έτσι. Το όμικρον της ΟΝΕ, όπως λέμε, που τόσο πολύ το ξεχνάμε. Σας θυμίζω ότι η ΟΝΕ ήταν Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το νομισματικό κομμάτι κανείς δεν το ξεχνάει, ούτε στη θεωρία ούτε στην πράξη. Είναι ένας βασικός στόχος, η υπηρέτηση της σταθερότητας των τιμών, δηλαδή να μειωθεί ο πληθωρισμός, και ένα μεγάλο όργανο ομοσπονδιακού τύπου, να το πούμε έτσι, δηλαδή όχι οι χώρες μέλη, αλλά ένα ευρωπαϊκό όργανο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι ασκείται η νομισματική πια πολιτική στην εποχή του ευρώ. Το όμικρον όμως, στο όμικρον δίνεται διάσταση και σημασία στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνεται ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και σημασία στους λόγους των ανθρώπων που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λάθος να λέμε ότι το έχουμε ξεχάσει το όμικρον. Αυτό που συμβαίνει, όπως θα προσπαθήσω να σας δείξω, είναι ότι δεν έχει το βάρος που θα μπορούσε και που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει το κομμάτι της Οικονομικής Ένωσης. Τι σημαίνει Οικονομική Ένωση? Σημαίνει δύο πράγματα και δυστυχώς έχουμε μείνει κολοβά στο ένα μόνο. Σημαίνει πρώτον δημοσιονομική πειθαρχία. Εκεί πάμε καλά. Εκεί έχουμε σταθερούς, απαράβατους και σκληρούς κανόνες, τόσο από το θεσμικό πλαίσιο, από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην πράξη. Είναι τα δύο περίφημα συστήματα που θα έχετε ακούσει. Πρώτον, να μην παραβαίνουν οι χώρες τις κοινές πολιτικές, αν υπάρχουν τέτοιες, που μπαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η λεγόμενη στα βρυξελιανά πολυμερής εποπτεία, ότι κοιτάμε ο ένας που ξεφεύγει ο άλλος και αμέσως το λέμε στην Κομισιόν. Και είναι και το δεύτερο, ακόμα πιο θεμελιώδες και κατασταλτικό σύστημα, που είναι βεβαίως το περίφημο Σύμφωνο Σταθερότητας, το οποίο έχει μια πρώτη αποτύπωση στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 126 της Συνθήκης Λειτουργίας, και έχει εξειδικευτεί και με περαιτέρω κανόνες, δεν θα σας κουράσω με τα νομικά, δύο κανονισμούς και ένα ψήφισμα. Είναι ενδιαφέρον να πούμε, και στην Ελλάδα ίσως δεν το ξέρουμε και πάντως δεν το χρησιμοποίησαμε πολύ ως πολιτικό επιχείρημα, ότι αυτό το περίφημο γραμμένο στο μάρμαρο όλων των ευρωπαϊκών κανόνων Σύμφωνο Σταθερότητας, οι κανονισμοί και τα ψηφίσματα, μεταβλήθηκε ήδη δύο φορές. Έχουμε ξεχάσει αρκετά εύκολα ότι η πρώτη φορά που έγινε αυτό ήταν το 2005, για να διευκολύνει, αγαπητοί φίλοι, όχι τις χώρες της περιφέρειας, αλλά τις δύο μεγάλες χώρες του κέντρου της Ευρώπης, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που το 2004 είχαν βρεθεί σε πολύ προβληματική κατάσταση από πλευράς υπέρβασης των κανόνων που έθετε το Σύμφωνο Σταθερότητας. Τότε τι έγινε? Δεν έγινε μια πανευρωπαϊκή κρίση πολιτική, ούτε καν δημοσιονομική, απλώς, δεν είναι καθόλου απλό, είναι όμως πολύ ευρωπαϊκό. Αλλάξαμε τους κανόνες εκείνους, δώσαμε ένα τράτο, μια δυνατότητα ερμηνείας, ώστε Γαλλία και Γερμανία βεβαίως να μην έχουν πρόβλημα.
Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, πολιτικά το επιχείρημά τους ήταν ότι αυτό ήταν μια προσωρινή κατάσταση που είχαν τότε το 2004. Θυμηθείτε, 2004, ένας άλλος αιώνας. Ελλάδα με 6% ανάπτυξη και Ολυμπιακούς αγώνες μπροστά της. Γαλλία και Γερμανία με προβλήματα χρέους και ελλείμματος. Πάντως άλλαξε μια πρώτη φορά και άλλαξε και μια δεύτερη φορά το 2008, πριν ξεσπάσει η κρίση, πάλι ώστε να διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση. Αυτό είναι το κομμάτι το δημοσιονομικό, το κομμάτι της πειθαρχίας, που και αυτό δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα ούτε στους θεσμικούς του κανόνες, ούτε στην υλοποίησή του. Ποτέ δεν έχει δυσκολευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το ήθελε, να επιβάλλει αυτού του είδους την πειθαρχία. Ποιο είναι το άλλο κομμάτι? Και εκεί μπαίνει, αρχίζει η συζήτηση για τη λεγόμενη οικονομική διακυβέρνηση. Το λέει και η λέξη. Είναι το κομμάτι της πολιτικής. Την οικονομική διακυβέρνηση θα μπορούσαμε να την προσπαθήσουμε, αν όχι να την ορίσουμε, πάντως να την περιγράψουμε με δύο τρόπους. Ο ένας, ο πιο συνολικός, θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα των 4α, όπως λέω καμιά φορά, εμπνεόμενος από αυτά που είχε πει ο Ζακ Ντελόρ ήδη την εποχή για την οποία σας μίλαγε ο κύριος Τσούκαλης, όταν αυτοί οι θεσμοί φτιάχνονταν. Για τον Ντελόρ δεν ήταν τόσο ωραίο, γιατί στα γαλλικά δεν του έβγαιναν 4α. Εμάς όμως στα ελληνικά, όπως θα δείτε, για να μας μείνει και στο κεφάλι, οι τέσσερις διαστάσεις της οικονομικής πολιτικής, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει την πρέπουσα σημασία, είναι λέξεις που αρχίζουν από α. Ανάπτυξη, το μεγάλο ζητούμενο, ευχολόγια προς το παρόν, απασχόληση, το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως στο πλαίσιο μέσα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγάλο τεράστιο θέμα της ανεργίας, ανταγωνιστικότητα, αυτό τα ακούμε συχνά, αλλά τα ακούμε, όπως θα σας πω αμέσως μετά, με λάθος τρόπο, γιατί μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα περισσότερο της κάθε μιας από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και όχι για το αναγκαίο, δηλαδή για την απόκτηση μιας ανταγωνιστικότητας της ίδιας της ζώνης του ευρώ προς τα έξω, που απαιτεί κοινές προσπάθειες και κοινές πολιτικές. Και το τέταρτο α, που εκεί πια δεν έχουμε δώσει καμία σημασία, αναδιανομή. Ο πλούσιος να δίνει λίγο παραπάνω από το φτωχό, αν θέλουμε να είμαστε ένα κλαμπ αλληλεγγύης, ένα κλαμπ πολιτικό, γιατί αυτό είναι η συζήτηση. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ορίσουμε την οικονομική διακυβέρνηση, που θα ήταν να πούμε ότι η οικονομική διακυβέρνηση είναι το συν μετά την πειθαρχία. Πειθαρχία εντάξει, κοινοί κανόνες εντάξει, να μην ξεφεύγουμε από το σύμφωνο σταθερότητας εντάξει. Θυμίζω, το σύμφωνο σταθερότητας είναι οικονομική και όχι νομισματική πολιτική, όπως πιστεύουν πολλοί, αλλά οικονομική πολιτική καταναγκασμού και όχι συντονισμού. Τι είναι αυτό το παραπάνω? Αλληλεγγύη και χάραξη κοινής πολιτικής. Και τα δύο αυτά, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν ως προβλέψεις στα νέα τουλάχιστον κείμενα των συνθήκων. Το νέο κείμενο των συνθήκων, και δεν δώσανε ούτε εκεί τη σημασία που έπρεπε, μιλάει για μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εντός της Ευρωζώνης. Μιλάει κιόλας στο περίφημο, κατόπιν εορτής έγινε περίφημο, άρθρο 122, που δεν χρησιμοποιήθηκε για την ελληνική περίπτωση, για την παροχή ακόμα και χρηματοδοτικής βοήθειας στο εσωτερικό της Ευρωζώνης όταν μια χώρα βρεθεί μπροστά σε απρόβλεπτες και δυσχερείς καταστάσεις. Τι άλλο ήταν ή τι άλλο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι ήταν η κρίση που χτύπησε την Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο? Και όμως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την Ουγγαρία, χώρα εκτός Ευρωζώνης, αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια, αυτό το άρθρο 122, δεν χρησιμοποιήθηκε για την Ελλάδα παρά μόνο για το μόνιμο μηχανισμό, θα τα πούμε μετά. Και τι άλλο εκτός από αλληλεγγύη? Κοινές πολιτικές. Κοινές πολιτικές. Χάραξη πολιτικών και συντονισμός στην άσκηση των πολιτικών. Και αυτά υπάρχουν στο κείμενο. Δεν χρειάζεται αυτά να τα εφεύρουμε. Η συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει την οικονομική πολιτική ως, είναι πολύ ενδιαφέρον, μια πολιτική κοινού ενδιαφέροντος, όχι κοινή πολιτική απευθείας, και θα σας πω πώς το ερμηνεύω αυτό, αλλά μια πολιτική κοινού ενδιαφέροντος που πάντως, για
την υλοποίησή της πρέπει να υπάρχει συντονισμός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός ο συντονισμός, μάλιστα, και αυτό είναι καινούριο εργαλείο, καινούριο δυνατό όπλο, καινούριο άρθρο της νέας συνθήκης, της λεγόμενης συνθήκης της Λισαβόνας, αποκτά και ένα πολύ πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο εντός της Ευρωζώνης πια. Φεύγουμε από τους 27 και πάμε εντός της Ευρωζώνης, όπου εκεί έχουμε νέους κανόνες, ένας από τους οποίους ο πιο βασικός, ο πρώτος που κι αυτός δεν χρησιμοποιήθηκε κατευθείαν για την Ελλάδα, είναι ο κανόνας του συντονισμού για τη χάραξη πολιτικής. Το περίφημο, αυτό είναι πράγματι περίφημο, κρατήστε το αν θέλετε στο μυαλό, σε άρθρο 136 της συνθήκης, στο οποίο προσβλέπουμε και τελικά καταφέραμε, θα δείτε πώς να ενταχτούμε εκεί. Αυτό ήταν το πολιτικό θέμα. Πώς θα μπορέσουμε, πέρα από την νομισματική πολιτική, πέρα από το κομμάτι της πειθαρχίας και της κατασταλτικής λειτουργίας, το hard law σε καλά ελληνικά, δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητος, να μπούμε και στο soft law, δηλαδή στις πολιτικές. Χωρίς πολιτικές δεν μπορούμε να έχουμε οικονομική διακυβέρνηση. Τι έγινε στην πράξη, θα σας θυμίσω πολύ σύντομα τα τρία στάδια από τα οποία πέρασε η οικονομική διακυβέρνηση, αυτή η περιπέτεια ιδεών αλλά και πολιτικής πράξης μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης. Πρώτο στάδιο, βάζω ημερομηνίες χονδρικά για να προσανατολιστούμε μες στον χρόνο, δεν υπάρχουν πουθενά αυτά. Πρώτο στάδιο, από το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης μέχρι περίπου το Μάιο του 2010, όπου πώς αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην ελληνική κρίση, αντιδρά με τον κλασικό ευρωπαϊκό τρόπο, είναι πρόβλημα της Ελλάδας και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρόβλημα δημοσιονομικό και όχι οικονομικό, πολλό μάλλον πολιτικό. Και σας λέω ότι εδώ βρίσκει την έκφρασή του αυτό που σας λέω και από το γεγονός ότι ακόμα και όταν κινήθηκε ο ελληνικός μηχανισμός, θυμηθείτε, 25 Μαρτίου, αυτή η ημερομηνία που θα μας κυνηγάει για πολλά, 25 Μαρτίου και ξανά 25 Μαρτίου θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις, 25 Μαρτίου 2010 ο μηχανισμός ο ελληνικός, και πάλι εκεί ήταν ένας μηχανισμός ad hoc, μόνο για την Ελλάδα, βοήθεια χωρίς κομμάτι καθόλου κοινών πολιτικών. Δεύτερο στάδιο, από το Μάιο περίπου της ίδιας χρονιάς, όπου φτιάχνεται, συγκροτείται κάτι που επίσης δεν υπήρχε, γιατί όπως σωστά σας θύμισε ο κ. Τσούκαλης και όπως συνεχώς πρέπει να θυμίζουμε στους συμπατριώτες μας που αναρωτιούνται για τις κινήσεις και της κυβέρνησης αλλά και στην ελληνική πολιτική σκακέρα, αυτά δεν προβλέπονταν πουθενά. Ούτε ο ελληνικός μηχανισμός, ούτε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός που αρχίζει να οικοδομείται από το Μάιο του 2010. Σας θυμίζω, 10 Μαΐου, την επαύριο του παραλίγο κράχ του ευρώ. Η ημέρα Κυριακή 9 Μαΐου η Μοντ βγήκε με τίτλο «Το ευρώ πεθαίνει» ερωτηματικό, όταν μετά την ελληνική κρίση άρχισαν να ξεσπούν προβλήματα συστημικά, όπως τα λέμε, σε όλη την Ευρωζώνη, σε σημείο που να κινδυνεύει πραγματικά το ίδιο το ευρώ. Εκεί, σε αυτό το διάστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να καταλαβαίνει το βάθος του ζητήματος, άρχισε να βάζει πολιτικά στοιχεία στο συλλογισμό της και στην πράξη της. Προς ποια κατεύθυνση όμως ήταν πάλι κυρίως αυτά τα στοιχεία, δεν θα σας εκπλήξει, προς το κομμάτι πάλι το κατασταλτικό, της πειθαρχίας και του συμφώνου σταθερότητος. Ποιο ήταν το πρώτο, η πρώτη συστηκτόδης πολιτική κίνηση της Ευρώπης μετά το Μάιο? Να σφίξει, να δυσκολέψει, να αυστηροποιήσει, όπως θα λέγαμε αν υπήρχε αυτή η λέξη, το σύμφωνο σταθερότητος. Πιο γρήγορες, σχεδόν αυτόματες ποινές, πιο βαριές ποινές, θα τα δούμε και στη σημερινή τρίτη φάση της εξέλιξης, και έλεγχος και προληπτικός έλεγχος, και όσο είναι δυνατόν να προλαβαίνουμε τα πράγματα ακόμα και στις χώρες που δεν έχουν προβλήματα. Και αυτό οδηγείται, αυτή η διαδικασία που σας θυμίζω άρχισε το Σεπτέμβρη περίπου του 2010, οδηγείται και παίρνει αυτές τις μέρες την τελική της κατάληξη με τη συμφωνία
που περίπου πια ξέρουμε τι χαρακτηριστικά θα έχει ως προς αυτό της 25ης Μαρτίου, όπου ένα μεγάλο κομμάτι της αφορά ακριβώς αυτά, δηλαδή θα έχουμε ένα πιο σκληρό σύμφωνο σταθερότητος, μία ακόμα μεταρρύθμιση των κανόνων του συμφώνου σταθερότητος. Βεβαίως, εδώ μπαίνει και το πρώτο, θα έλεγα, και σημαντικό πολιτικό κομμάτι, το πρώτο ουσιαστικό στοιχείο της οικονομικής διακυβέρνησης σε αυτή τη δεύτερη φάση. Είναι το περίφημο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η ιδέα του ελέγχου κατά κάποιο τρόπο των προϋπολογισμών όλων των κρατών μελών από τις άλλες χώρες πάλι, ξανά η διακυβερνητική λογική για την οποία θα φτάσω σε δύο λεπτά, αλλά και από την Κομισιόν και από την Επιτροπή. Ένας έλεγχος εξ άντεμ, όπως λέμε στα νομικά, δηλαδή πριν φτάσει στα εθνικά κοινοβούλια, των προϋπολογισμών, των εθνικών προϋπολογισμών, ώστε να αρχίσει να ασκείται ένα είδος εποπτείας ασφαλώς, ελέγχου ασφαλώς, αλλά και ένα είδος, είναι κρίσιμη λέξη, το υπενήχθηκα, είναι η λέξη που χρησιμοποιεί το άρθρο 136 της Συνθήκης, το στήριγμα της οικονομικής διακυβέρνησης, και ένα είδος συντονισμού. Να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας για τα μεγάλα ζητήματα. Αυτό όμως αρχίζει από το κατεξοχήν μη κατάλληλο σημείο για πολιτικές διαπραγματεύσεις, που είναι το σημείο των το στοιχείο των προϋπολογισμών, δηλαδή χρήματα, 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 ελλείμματα, ελλείμματα, ελλείμματα. Πάντως ακόμα και σε αυτό, ότι μπαίνει μέσα στη λογική της λειτουργίας της Ευρώπης, ότι θα καθίσουμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε, γύρω από ένα τραπέζι οι 27 του Συμβουλίου και μετά θα μας πει και η Κομισιόν τη γνώμη της, σε ένα πρώτο βήμα προς αυτή την πολιτική κατεύθυνση για την οποία συζητάμε. Και η τρίτη φάση, η πιο ενδιαφέρουσα, αυτή που ζούμε τώρα, χοντρικά από τις αρχές της χρονιάς, είναι η φάση κατά την οποία ασφαλώς, εδώ δεν χωρά συζήτηση και μακριά από μένα να χαρακτηριστώ ότι παίρνω το μέρος μιας χώρας ή μιας άλλης, ασφαλώς όμως υπό την κατεύθυνση, αυτή είναι η πιο ουδέτερη λέξη, της Γερμανίας, μια συζήτηση για την ισορροπία πια σιγά σιγά του κομματιού της πειθαρχίας με άλλα στοιχεία πολιτικής. Γιατί τι αρχίζει να γίνεται, αγαπητοί φίλοι, από τις αρχές αυτής της χρονιάς και τι αλλάζει ποιοτικά τη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση, ότι δίπλα στη σωτηρία κάποιων κρατών που μας αφορά άμεσα, επιμήκυνση, επιτόκια, δυνατότητα αγοράς ομολόγων από υπερκρατικούς οργανισμούς, μπαίνει και η συζήτηση για τη χάραξη πολιτικών στην απασχόληση, στους μισθούς, ακόμα και στο ταμπού το ταμπού, τη φορολογία αρχίζει να γίνεται έμεσα συζήτηση και για την απασχόληση. Αλλά και εδώ θα μπούμε και κλείνω στα πολιτικά πια ζητήματα. Αυτή η συζήτηση που έχει αρχίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμφωνώ με τον κύριο Τσούκαλη και θα το πω και εγώ, ότι η οικονομική διακυβέρνηση είναι πια σιγά σιγά γεγονός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί πια κανείς να τη σταματήσει. Από την αρχή που μπήκε αυτός ο σπόρος του συντονισμού και της συζήτησης για αυτά τα θέματα που αγγίζουν αλλά δεν γεμίζουν το περιεχόμενο των 4α, δεν μπορούμε όμως να πάμε πίσω, δεν μπορούμε πια να πούμε ότι δεν συζητώ για τα μεγάλα ζητήματα, ότι δεν κάθομαι να χαράξω, ότι δεν θα τα συζητήσω. Το θέμα είναι με τι τρόπο και πού θα οδηγήσουν αυτά. Και εδώ έχουμε, και με αυτό κλείνω, τρία τεχνικά και δύο πολιτικά ζητήματα. Τα τεχνικά ζητήματα είναι, είπες, πειθαρχία και συντονισμός. Ποια θα είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, γιατί η ισορροπία έχει τεράστια σημασία. Αν πάλι, και έτσι φαίνεται, καταρχήν να οδηγεί τα πράγματα αυτός ο νέος γαλλογερμανικός άξονας που αποτελεί τη βαριά εξέλιξη, τη βαριά πολιτική εξέλιξη, μετά το άτυπο συμβούλιο της Ντοβίλο που πήγαν και τα βρήκαν ο Σαρκοζή και η Μέρκελ και αποφάσισαν μαζί να εμφανίζονται σε αυτά ειδικά τα ζητήματα,
Είναι προφανές ότι από τις προτάσεις που θα έχετε διαβάσει και θα σταθώ με λεπτομέρειες, τις είπε ο κύριος Τσούκαλης, είναι εμφανές ότι εδώ η ζυγαριά γέρνει σαφώς υπέρ της πειθαρχίας. Η κυρία Μέρκελ το είπε καθαρά. Πρώτα θα συμμορφωθείτε, πρώτα πειθαρχία και μετά θα δω εάν θα μπούμε στα ζητήματα του συντονισμού με άλλο τρόπο. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν αυτή η λογική, ότι και η οικονομική διακυβέρνηση είναι σχεδόν ένα δώρο που θα πάρει κάποιος αφού πρώτα πειθαρχήσει να αρχίσει να σπάει. Και εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό από πολιτική άποψη το τι θα γίνει με την Ιρλανδία. Γιατί η Ιρλανδία δεν είναι μόνο η δεύτερη χώρα που μπήκε και έτσι δεν είμαστε πια ορφανοί μέσα στην, σε αυτό που εγώ ονομάζω διασωλήνωση του μνημονίου, δηλαδή μια κατά κάποιο τρόπο θεραπεία που είναι και διαρκώς στο νοσοκομείο και δεν μπορείς να βγεις, αλλά είναι και η χώρα που στην πρώτη τουλάχιστον φάση, θα δούμε πού θα οδηγηθεί, δεν λέει ναι σε όλα. Είπε για παράδειγμα και κινδυνεύει να το πληρώσει ή να κερδίσει διπλωματικά, ότι ναι, πολλά πράγματα από αυτά που μου λέτε στο κομμάτι της πειθαρχίας θα τα κάνω, αλλά δεν χαμηλώνω τη φορολογία των επιχειρήσεων που είναι το μεγάλο αναπτυξιακό μου όπλο, που εγώ έχω 12,5% και η Γερμανία 29,9% φορολογία επιχειρήσεων, γιατί εγώ θέλω να τραβήξω τις επιχειρήσεις. Πώς θα βγω στην ανάπτυξη, να πάλι η συζήτηση, αν κάνω αυτό ξέχωρα από το ότι η νέα κυβέρνηση είχε κάνει προεκλογικό τη σύνθημα ότι αυτό ειδικά δεν θα αλλάξει. Και έκανε και κάτι άλλο η Ιρλανδία που δεν το ξέρουμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μόλις εγκαταστάθηκε η νέα κυβέρνηση, παρόλο που αυτό όχι μόνο δεν προβλεπόταν στο αντίστοιχο μνημόνιο, αλλά δεν προβλεπόταν και στο σύμφωνο σταθερότητας, το εσωτερικό που είχε όπως έχουμε κι εμείς, αμέσως άλλαξε τον κανόνα της μείωσης κατά 12% του κατώτατου μισθού. Το πήρε πίσω αυτό η νέα κέντρο-δεξιά κυβέρνηση της Ιρλανδίας, γιατί είπε ότι ναι, θα φτάσω στο αποτέλεσμα που θέλεις, αλλά το πώς για ορισμένες οριακές περιπτώσεις θα μου αφήσει σε μένα να το προσπαθήσω να το κάνω. Και έτσι άρχισε να συζητά, δεν έχει ακόμα μπει στα πράγματα, αλλά καταλαβαίνετε τι σημασία έχει την διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτά τα δύο σημαντικά θέματα. Πρώτο ζήτημα λοιπόν, θα δούμε πού θα οδηγηθεί αυτό, γιατί βέβαια αν αυτό καταλήξει σε ένα καταποντισμό της Ιρλανδίας την 25η Μαρτίου, να μην της δοθεί βοήθεια, να μην της δοθεί επιμήκυνση, να μην της δοθεί μείωση του επιτοκίου, να μην, είναι προφανές ότι δεν έχει νόημα. Αν όμως το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό ατού, έχει πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό ζήτημα. Πρώτο λοιπόν, ισορροπία ανάμεσα στην πειθαρχία και στην πειθαρχία και στις οικονομικές, στον οικονομικό συντονισμό. Δεύτερο κρισιμότατο τεχνικό ζήτημα. Ποιος αποφασίζει, ποια είναι τα όργανα που αποφασίζουν. Το είπα και πριν, το κομμάτι της οικονομικής διακυβέρνησης είναι καθαρά, το είπε και ο κ. Τσούκαλης, διακυβερνητικό κομμάτι. Το λέει και η συνθήκη. Τα κράτη-μέλη, άρα το Συμβούλιο. Όμως, και το υπενήχθηκε επίσης, πώς είναι δυνατόν το ένα κράτος μέλος να, όχι μόνο να ελέγχει τους προϋπολογισμούς, τα χρέη, τα ελλείμματα, όλα αυτά, αλλά και ελέγχοντας να θέλει να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική, να χαράξει το κοινό μέλλον. Εδώ, αντίθετα από ό,τι είπε ο κύριος Τσούκαλης, που βεβαίως έχει την πραγματικότητα με το μέρος του, αλλά ας δούμε τα πράγματα και από λίγη απόσταση. Εδώ ελπίδα για την οικονομική διακυβέρνηση υπάρχει μόνο αν αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο η Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι το διακυβερνητικό, ομοσπονδιακό σε εισαγωγικά, εκείνο όργανο που θα μπορέσει. Κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορέσει να χαράξει μια επιτροπή και να μην λέει ο καθένας «Μα αυτή δεν είναι ελληνική πολιτική, μα αυτή δεν ταιριάζει στη Γερμανία». Πώς θα επιβάλλει η επιτροπή της οποίας ο ρόλος, ο θεσμικός, θυμίζω, είναι να κάνει προτάσεις και δεν τις λέμε να ξεφύγει από αυτό το ρόλο, αλλά να κάνει προτάσεις, να μπει δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι. Και το τρίτο, στο οποίο δεν θα σταθώ πολύ τεχνικό ζήτημα, είναι τα εργαλεία αυτής της νέας φάσης.
Με τι εργαλεία θα πάμε? Είναι η μεγάλη συζήτηση για το ευρωομόλογο, που είναι ένα κατεξοχήν εργαλείο οικονομικής διακυβέρνησης και στις δύο όψεις του. Θυμίζω, είτε για να αγοράσεις και να βελτιώσεις από κοινού την κατάσταση χρέους διαφόρων κρατών μελών, είτε για να χρηματοδοτήσεις κοινά επενδυτικά σχέδια. Τι πιο κοινό ως εργαλείο πολιτικής θα μπορούσε να υπάρχει από αυτό? Αγαπητοί φίλοι, το ευρωομόλογο δεν είναι έτοιμο αύριο το πρωί, όμως και αυτό είναι μια πραγματικότητα που σίγουρα θα την έχουμε μπροστά μας. Από τη στιγμή που η ιδέα ρίχτηκε και κάρπισε, από τη στιγμή που για την Ιρλανδία βγήκε ένα πρώτο ομόλογο βοήθειας, από τη στιγμή που τα λεγόμενα, πάλι σε καλά ελληνικά, project bonds, δηλαδή τα ομόλογα για τα έργα, όχι μόνο συζητούνται, αλλά στην ουσία έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι αυτός είναι ένας δρόμος στον οποίο θα πάμε και καλώς κάνουμε όσοι επιμένουμε σε αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε τεράστια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τεράστια πλειοψηφία δεκτό. Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ελάχιστος, 0,05. Όμως δισεκατομμύρια για αναπτυξιακά έργα και ξύσιμο, πρώτο ξύσιμο, πρώτη φορά που αγγίζουμε αυτό το θέμα ταμπού των τραπεζών, αλλά και των πόρων της ίδιας της Ένωσης, που θα πάψουν να είναι πόροι των κρατών, όπως είναι σήμερα ο προϋπολογισμός, και θα είναι κοινοί πόροι. Θα είναι ένα είδος δασμού, θα είναι ένα είδος προσόδου κοινού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δύο πολύ μονολεκτικά πολιτικά ζητήματα, και κλείνω, που έχουμε μπροστά μας σε όλη αυτή τη συναρπαστική ιστορία. Το πρώτο είναι το αιώνιο ερώτημα, για όσους θέλουμε ακόμα να λεγόμαστε σοσιαλιστές, εγώ ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, πολιτική εναντίον οικονομίας. Πού θα καθίσει και αυτή η ισορροπία μέσα σε αυτή τη συζήτηση? Για να γίνω πιο σαφής, συμφωνία ή συντονισμός? Ένα σύμφωνο, όπως διόλου τυχαία θέλουν αυτοί που το προτείνουν, δηλαδή με πίεση των ισχυρών στους λιγότερο ισχυρούς και με κίνδυνο, μην το ξεχνάμε, σύμφωνο θα πει ότι αν δεν τα καταφέρεις θα τεθείς εκτός. Κανείς δεν λέει να μην υπάρχει πειθαρχία, κανείς δεν λέει να μην υπάρχει κοινή προσπάθεια, αλλά σύμφωνο είναι ένα είδος συνεννοημένου καταναγκασμού, όπου τους κανόνες τους βάζει ο πιο ισχυρός. Ή συντονισμός, ή να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δούμε και λίγο μπροστά. Μεταρρύθμιση, όπως είπε σε ένα καταπληκτικό άρθρο του πρόσφατα ο Ντελόρ, ζει και βασιλεύει, 85 χρονών, είναι πολύ πιο νέος στο μυαλό από πολλούς νέους. Μεταρρύθμιση ή ακόμα ένα μερεμετάκι, ένα μικρό βήμα, λίγο πολύ στα ίδια? Αν δεν κάνουμε μεταρρύθμιση, αν δεν δώσουμε ουσία, σάρκα και οστά στις θεσμικές αυτές διατυπώσεις, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Και τρίτον, το ευρώ μόνο ως νόμισμα ή το ευρώ ως εργαλείο πολιτικής? Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία, αν ποτέ δοθεί απάντηση, δεν περιμένω να δοθεί απάντηση σύντομα, τουλάχιστον να τα έχουμε στο μυαλό μας, θα μπορούμε να οδηγηθούμε στο πολιτικό αποτέλεσμα που κάποιοι από εμάς θέλουμε. Και το δεύτερο και τελευταίο ζήτημα που θέλω να θέσω υπόψη σας, πολιτικό. Έχω την αίσθηση ότι το μέλλον της λεγόμενης ομοσπονδιακής ιδέας, όπως μπορεί αυτό να επιζήσει, γιατί πια για κράτος, για Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, για πάρα πολλούς λόγους δεν μπορούμε να μιλήσουμε και κανείς δεν μιλάει. Ακόμα και η ομάδα που υπάρχει στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Federalists, οι Ομοσπονδιστές, δεν μιλούν πια για Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Γιατί μιλούν όμως? Και εδώ είναι ο μεγάλος στίβος, η οικονομική διακυβέρνηση. Για κοινές, ξαναλέω, πολιτικές. Για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, την έννοια της κυριαρχίας. Όταν δεχτούμε να βάλουμε αυτά τα μεγάλα ζητήματα στο τραπέζι, δεν αλλάζει αμέσως η αίσθηση της κυριαρχίας, η αίσθηση των ισχυρών? Πάντα θα υπάρχει. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Τσούκαλης, και κανείς δεν θέλει να αρνηθεί την πραγματικότητα ότι η Γερμανία θα έχει βαρύνοντα ρόλο. Αλλά και για τους άλλους, το ότι είναι κυρίαρχος πάνω κάποιος στην πολιτική μας και είναι και βαριά ελληνική συζήτηση, αυτό δεν θα αλλάξει αν οι πολίτες αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτό παράγει πολιτικές
αναδιαστολές, αναδιανομής, πολιτικές που δεν λέει κάθε χώρα, όπ, μην μου παίρνεις τα κεκτημένα μου, γιατί ο άλλος θα το πληρώσει. Άρα, όπως η 11η Μαρτίου δεν έχει οριστικοποιήσει ούτε καν τις αποφάσεις της 25ης, της μεγάλης αυτής συνόδου, από την οποία πολλά θα εξαρτηθούν και που ήδη σύννεφα μαζεύονται. Η χτεσινή απόφαση της Γερμανικής Βουλής να βάλει, έστω και αν δεν είναι δεσμευτική, πολύ στενά πλαίσια, ακόμα στενότερα πλαίσια από το λαϊκισμό και από τους συνεταίρους της στο συνασπισμό, η ίδια η Βουλή, το ίδιο της το κόμμα, της είπε ότι κοίταξε να δεις, κοινά ταμεία και τέτοια μην τα ακούω για ομόλογα, θα δοθούν λεφτά μόνο σε αυτούς που θα πειθαρχήσουν. Το δεν είναι καλό σημάδι για αυτά που λέμε, αλλά θα δούμε, η συζήτηση είναι μεγάλη. Όπως λοιπόν η 11η Μαρτίου δεν προσδιορίζει την 25η, έτσι νομίζω ότι το αποτέλεσμα της 25ης, όποιο και αν είναι, και ξαναλέω, ας κρατήσουμε τουλάχιστον ότι το αποτέλεσμα θα είναι ότι η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση γίνεται πραγματικότητα, θεσμική και πολιτική πραγματικότητα στην Ευρώπη. Όμως ποια οικονομική διακυβέρνηση, προς ποια από τις κατευθύνσεις που σήμερα υπενυχθήκαμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ανοιχτό, συναρπαστικό και πολύ δύσκολο ζήτημα μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ίσως ξέρετε, τη συζήτησή μας την παρακολουθούν μέσω διαδικτύου πολλοί φίλοι από όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να τους χαιρετήσω και να υποσχεθούμε ότι σταδιακά θα προσπαθήσουμε να είναι και αλληλεπιδραστικές αυτές οι συζητήσεις, ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι που είναι έξω από την Αθήνα να παίρνουν μέρος. Ο Κώστας νομίζω μας έδωσε πάρα πολύ καθαρά τη διάκριση ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις μεγαλύτερες, ευρύτερες πολιτικές που έχουν να κάνουν με ανάπτυξη, απασχόληση, αναδιανομή κλπ. Αλλά νομίζω και όλα αυτά που είπε συνδέονται ακριβώς με αυτά που είπε ο κύριος Τσούκαλης, δηλαδή ότι όταν έχουμε αγγυλώσεις τόσο σημαντικές στο λαϊκιστικό επίπεδο και στο εθνικιστικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγματι να οδηγηθεί η Ευρώπη σε τέτοιου είδους ευρύτερες πολιτικές και μια πραγματική οικονομική ένωση. Τώρα φαντάζομαι ο Γιάννης Στουρνάρας θα μας πάει πια βαθιά στα οικονομικά, μιας και είναι και ο οικονομολόγος της παρέας, οπότε του δίνουμε το λόγο. Ναι. Δεν είναι και εμένα και χαρά και τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας. Θα προσπαθήσω σε 10 ερωτήσεις, δίνοντας και ο ίδιος απαντήσεις, να δούμε γιατί φτάσαμε εδώ, ποια είναι η κατάσταση σήμερα και πού πάμε. Το πρώτο ερώτημα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν... Ναι, ωραία. Είναι πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε στην κορύφωση της κρίσης, για την Ελλάδα μιλώ κυρίως. Θυμίζω, μετά από 15 περίπου χρόνια διπλάσιου ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, το 2009 είχαμε αρνητικό ρυθμό για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μείον 2,3%. Παρά το γεγονός ότι είχαμε αρνητικό ρυθμό, συνεχίζαμε και συγκλίναμε. Η Ευρωζώνη είχε ακόμα χαμηλότερο ρυθμό το 2009 από ό,τι είχαμε εμείς. Το 2010 εμείς μπήκαμε σε βαθιά ύφεση, μείον 4,5. Η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε. Το 2011 προβλέπεται να έχουμε μείον 3%. Η Ευρωζώνη προβλέπεται να αναπτυχθεί θετικά και αρκετά. Άρα, δεύτερη χρονιά στην ουσία απώλεια σύγκλησης. Το 2012, αν όλα πάνε κατευχήν, δηλαδή συντεταγμένα, προβλέπουμε θετικό πρόσημο. Συν 1%, άλλοι λένε και περισσότερο. Εκεί θα είμαστε περίπου λίγο ίσως ακόμα χαμηλότερα από την Ευρωζώνη. Τώρα, αυτό, αν μείνει εκεί, είναι σχετικά μικρή απώλεια αν συγκριθεί με το μέγεθος του προβλήματος του δημοσίου χρέους και δεύτερο κυρίως αν συγκριθεί με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ από το 1996 μέχρι το 2008 που ήταν 4,2%. Δηλαδή ήταν περίπου 2 μονάδες παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Πριν πάω παρακάτω να σας μιλήσω λίγο με ιστορικά στοιχεία για να δείτε πώς ξεκινήσαμε και πού είμαστε σήμερα.
Και αυτό αμέσως, επειδή αυτοί οι περίοδοι χαρακτηρίζονται είτε ως περίοδοι σταθερής οτιμίας είτε ως κειμενόμενης, δίνει και μια απάντηση σε αυτούς που θέλουν να βγούμε από το ευρώ για να υποτιμήσουμε το νόμισμα και να κερδίσουμε την αγωνιστικότητα. Λοιπόν, το 1960 είναι η πρώτη χρονιά στην οποία έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Έχουμε και για προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι μάλλον όχι έγκυρα. Θα σας πω και για αυτά, για τα προηγούμενα, αλλά τουλάχιστον από το 1960 έχουμε χρονολογική σειρά ακριβή. Λοιπόν, η Ελλάδα το 1960 είχε σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης, δηλαδή διορθώνοντας τα στοιχεία για τις διαφορές στο επίπεδο τιμών μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης, είχαμε περίπου το 50% του εισοδήματος κατά κεφαλήν της Ευρωζώνης. Αν υποθέσαμε ότι εννοώ για τις χώρες της Ευρωζώνης, αν τις πάμε πίσω. Είμαστε δηλαδή στο μισό του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Για μια 18ετία, από το 1960 έως το 1978, συγκλίναμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ίσως τα νούμερα έχουμε τη μεγαλύτερη σύγκληση από όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Από το 1979 μέχρι, δηλαδή συγκλίναμε για 18 χρόνια. Για 18 χρόνια είχαμε σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Για 18 χρόνια αποκλίναμε. Από το 1979 μέχρι το 1997. Από το 1998 μέχρι το 2009, για 11 χρόνια, συγκλίναμε πάλι με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όπως σας είπα πριν, 2,5 μονάδες η σύγκληση ήταν κάθε χρόνο. Είχαμε περίπου 2,2 μονάδες πάνω από την υπόλοιπη Ευρωζώνη ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα, η πρώτη περίοδος είναι κυρίως περίοδος, όχι ακριβώς όλη, ήταν η περίοδος σταθερών ισοτιμιών, Bretton Woods. Βέβαια, το Bretton Woods καταργήθηκε το 1974 περίπου, έτσι, 1973, άρα δεν είναι ακριβώς όλη. Άρα λοιπόν, η πρώτη περίοδος μεγάλης σύγκλησης της Ελλάδας ήταν η περίοδος σταθερών ισοτιμιών. Η περίοδος μεγάλης απόκλησης ήταν η περίοδος κειμενόμενων ισοτιμιών, όπου είχαμε την ευθερία να υποτιμούμε, όπως λένε τώρα, και τι κάναμε. Χάσαμε 18 χρόνια σύγκλησης. Η τελευταία περίοδος ήταν περίοδος στην ουσία περίοδος σταθερών ισοτιμιών. Ήταν τότε που κρατούσαμε τη δραχμή για να μπούμε μέσα στο ERM μέσα και κατόπιν ευρώ. Άρα σκληρή περίοδος σταθερών ισοτιμιών. Από όλες τις περιόδους, τη μεγαλύτερη σύγκληση την είχαμε στην τελευταία ενδεκαετία. 1998-2009. Δηλαδή την περίοδο της, ας το πω έτσι, της σκληρής ισοτιμίας. Έτσι. Επομένως, εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, δηλαδή εάν η Ευρώπη ακολουθήσει το πνεύμα της απόφασης της 11ης Μαρτίου και εμείς συνεχίσουμε βέβαια, κυρίως εμείς συνεχίσουμε να τηρούμε τους στόχους, τότε το κόστος της μεγάλης κρίσης ελληνικής δεν είναι τόσο μεγάλο αν το συγκρίνουμε με χώρες όπως η Εσθονία, η Ισλανδία ή άλλες χώρες εκτός ευρώ, οι οποίες υπέσαν τρομακτική κατάρρευση για πολύ μικρότερου μεγέθους προβλήματα από τα δικά μας. Μείωση του ΑΕΠ 20% οι χώρες αυτές. Άρα λοιπόν, εμείς θα έχουμε μείωση του ΑΕΠ περίπου χονδρικά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά θα είναι διασπαρμένο σε μία τριετία, 2009-2010-2011. Από ό,τι φαίνεται, το χειρότερο είναι το 10, έτσι από ό,τι φαίνεται. Μείον 4,5, ενώ φέτος προβλέπουμε μείον 0,3. Λοιπόν, αυτό για το πού βρισκόμαστε. Τώρα, δεύτερο ερώτημα, γιατί φτάσαμε εδώ. Θυμηθείτε τις περιόδους που σας είπα. Έχουμε δύο συνιστώσεις. Η μία έχουμε ελληνική συνιστώσα και ευρωπαϊκή συνιστώσα. Η ρίζα του κακού είναι στην οικονομία της μεταπολίτευσης. Γιατί, εγώ το λέω πολλές φορές αυτό, έχω δικαίωμα να το πω αυτό, γιατί προέρχομαι από οικογένεια που ταλαιπωρήθηκε από την επάρατο δεξιά. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να πω ότι το εκρεμές πήγε από τη μία άκρη που χάθηκε μία γενιά ολόκληρη, που τέθηκε εκτός μία ολόκληρη γενιά κεντροαριστεράς μέχρι το 1974 που επανήλθε η δημοκρατία. Μία διαδικασία μετά εύλογης, ας το πω έτσι, αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος, ανοίγματος του δημόσιου τομέα. Δυστυχώς χάθηκε ο έλεγχος και σταδιακά καταλήξαμε σε υπερβολές, γι' αυτό είπα, το εκρεμές πήγε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο.
Τι έγινε? Νομίζω, κατά σειράν αιτίων, μεγάλος και αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας, με σταδιακές εκρήξεις χρέους, η τελευταία έκρηξη δαπανών και χρέους ήταν το 2007, το 2008 και το 2009. Δηλαδή, αν δείτε τα νούμερα, είναι εκπληκτικά. Τα νούμερα πήγαν έτσι, και οι δαπάνες, έτσι τα έσοδα και έτσι το χρέος. Εδώ ο ιστορικός νομίζω οφείλει να μας απαντήσει, γιατί μια κυβέρνηση η οποία έκανε εκλογές το 2007 για να πάρει μέτρα, τελικά όχι απλώς δεν πήρε μέτρα, αλλά έκανε ακριβώς το αντίθετο. Δεύτερον, εσωστρεφής και σε αρκετές περιπτώσεις κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τομέας με χαμηλή και ανατομική δραστηριότητα. Τρίτο, μη βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά σε βαθμό απίστευτο μη βιώσιμο, αν δεν πριν από τα τελευταία μέτρα, να σας δώσω ένα νούμερο, οι συντάξεις σήμερα, και εσείς θα μου πείτε αν έχω δίκιο, είναι περίπου 12% του ΑΕΠ. Αν δεν παίρνουν τα μέτρα, οι συντάξεις το 2050 θα ήταν το 24% του ΑΕΠ. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης δεν θα διπλασιαζόταν η σύνταξη ως ποσοστό. Αυτό το νούμερο, μη σας φαίνεται απλό, αν το μεταφράσει σε αύξηση δημοσίου χρέους, πηγαίναμε σε νούμερα αστρονομικά, πηγαίναμε σε δημόσιο χρέος της τάξης του 600% του ΑΕΠ. Για να δείτε δηλαδή πώς πήγαινε η τάση, πώς είχαμε αφήσει, να το πω έτσι, το πολιτικό σύστημα πώς άφησε την οικονομία να πηγαίνει. Επομένως, το ότι ανοίξανε τα spreads, μη σας κάνει αίσθηση. Αυτοί που κατέχουν ελληνικά ομόλογα δεκαετή, δεκαπενταετή ή ακόμα και 20ετή, γιατί υπάρχουν και μερικά τέτοια, κάνουν τις προβολές αυτές, παίρνουν τα στοιχεία αυτά και βλέπανε που πήγαινε η ελληνική οικονομία. Όλα αυτά από τα προηγούμενα δημιούργησαν ένα λανθασμένο αναπτυξιακό πρότυπο. Τι σημαίνει λανθασμένο? Φτάναμε να καταναλώνουμε ακόμα και σήμερα το 90% του εθνικού προϊόντος. Καμία άλλη μικρή ανοιχτή οικονομία δεν καταναλώνει τόσο πολύ. Καταναλώνουμε το 90%, ιδιωτική κατανάλωση 70%, δημόσια κατανάλωση 20%, που σημαίνει ότι αποταμιεύουμε μόνο 10%. Για να επενδύουμε 20% που χρειάζεται για να έχουμε ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης τάξης του 4% που είχαμε, άνοιξε πάρα πολύ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Διότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τη μοντέρνα προσέγγιση, δεν είναι μόνο η διαφορά εισαγωγών και εξαγωγών, αλλά είναι και διαφορά, και αυτό πραγματικά είναι καλύτερο. Και στα μεταπτυχιακά τμήματα έτσι ξεκινάμε σήμερα, ότι το ισοζύγιο των συναλλαγών είναι η διαφορά μεταξύ εθνικών επενδύσεων και εθνικών αποταμιεύσεων. Η αμέσως επόμενη χειρότερη μικρή ανοιχτή οικονομία είναι η Πορτογαλία, η οποία βέβαια καταναλώνει περίπου 7-8 μονάδες λιγότερο από εμάς και εξάγει 10 μονάδες πάνω από εμάς. Εκεί είναι λοιπόν το άλλο μεγάλο μας πρόβλημα του αναπτυξιακού προτύπου. Ότι εξάγουμε μόνο το 20% του ΑΕΠ, 12% είναι υπηρεσίες, κυρίως ναυτιλία και τουρισμός, 8% είναι αγαθά. Όταν η επόμενη χειρότερη, που είναι η Πορτογαλία, εξάγει 10 μονάδες πάνω από εμάς, 30. Άρα λοιπόν η μεγάλη πρόκληση τα επόμενα χρόνια είναι αυτή, πώς να μειώσουμε 10 με 15 μονάδες την κατανάλωση και να αυξήσουμε 10 με 15 μονάδες εξαγωγές και επενδύσεις, διότι και επενδύσεις τώρα λόγω της κρίσης έχουν πέσει πολύ. Η ευρωπαϊκή συνιστόσα του προβλήματος τώρα είναι τα σημαντικά προβλήματα αρχιτεκτονικής στην Ευρωζώνη που αναφέρθηκαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Ο Μακαρίτης, ο Πάντο Ασιώπα, είχε πει ότι έχουμε ένα νόμισμα χωρίς κράτος. Έχουμε μία νομισματική ένωση, αλλά με υπερβολικά χαμηλού βαθμού δημοσιονομική ένωση. Και όχι απλώς δεν έχουμε δημοσιονομική ένωση, αλλά δεν είχαμε ούτε καν ένα μηχανισμό επίλυσης κρίσεων. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε ένα πυροσβεστήρα. Και ξέρετε, η φωτιά μπορεί να μπει τυχαία. Δεν σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να τη βάλει επειδή το θέλει. Ούτε καν για τυχαίες πυρκαγιές δεν είχαμε πυροσβεστήρα. Τώρα, από αυτή την άποψη, μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη μαρξιστική φράση ότι η Ελλάδα αποδείχθηκε μαμή της ιστορίας. Διότι λόγω του ελληνικού προβλήματος, η Ευρώπη κατάλαβε επιτέλους ότι πρέπει να αποκτήσει ένα μηχανισμό επίλυσης κρίσεων. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτός ο μηχανισμός, ο EFSF, ο οποίος θα γίνει μόνιμος από το 2013 και μετά, ο οποίος έσωσε την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία είναι η μόνη χώρα η οποία παίρνει χρήματα από το μηχανισμό αυτό. Προς το παρόν, βεβαίως. Η Ελλάδα όμως δεν είναι ούτε το μοναδικό, ούτε το πιο σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Παρότι είναι σοβαρό το πρόβλημα για το δικό μας μέγεθος, σε επίπεδο Ευρωζώνης το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το χρηματοπιστωτικό του σύστημα. Για ρωτήστε την Bundesbank σήμερα, γιατί αρνούνται οι Γερμανοί στα stress test να εφαρμοστεί mark to market σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Ο Δημήτρης
Ο Σουλιώτης το ξέρει πολύ καλά αυτό. Διότι οι γερμανικές τράπεζες είναι γεμάτες τοξικά αμερικάνικα ομόλογα. Άρα ήταν λίγο υποκριτικό που χτυπήθηκε τόσο πολύ η Ελλάδα. Βέβαια, καλά έκανε και τη χτυπήσανε, τη φταίμε, έτσι. Αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρώπη. Το οποίο ενθάρρυνε κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίων, ιδιαίτερα από τη δημιουργία του ευρώ και μετά, απίστευτες κινήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Εχμαλωτίστηκαν οι εποπτικές αρχές, οι κεντρικές τράπεζες και οι επιτροπές κεφαλαιαγοράς. Υπνοτίστηκαν, εχμαλωτίστηκαν, όπως θέλετε πείτε το. Το ίδιο βέβαια και χειρότερα γίνανε στην Αμερική. Η Ευρώπη όμως τα υιοθέτησε και οι τράπεζες έτσι απέκτησαν τα τοξικά ομόλογα που δημιούργησαν οι αμερικάνικες τράπεζες. Ξέρετε την ιστορία με το Άμπακο, το περίφημο δομημένο ομόλογο της Goldman Sachs, που το αγόρασε μια γερμανική τράπεζα και είχε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ζημιές. Επίσης, επενδύθηκαν κερδοσκοπικά κεφάλαια στη γη, τα οποία δευτερογενώς δημιούργησαν πολύ μεγάλα προβλήματα στις τράπεζες. Ιρλανδία και Ισπανία. Ιρλανδία μετέφερε το πρόβλημα στις τράπεζες. Οι τράπεζες οι Ιρλανδικές και οι Βρετανικές, όχι μόνο οι Ιρλανδικές, στην ουσία είχαν γίνει hedge funds. Είχαν αποκτήσει μέγεθος 10 φορές το ΑΕΠ. Όταν στον Ευρωπαϊκό Νότο οι τράπεζες, παρά τα προβλήματα που οριοθετούνται βέβαια από τα ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους, το μέγεθός τους δεν είναι παραπάνω από 1,5-2 φορές το ΑΕΠ. Είχαμε δηλαδή ένα πολύ πρόβλημα εποπτείας και παρακολούθησης τόσο των δημοσιονομικών στοιχείων των κρατών μελών, όσο και των ισολογισμών των τραπεζών. Εδώ πέρα βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας εξηγήσει γιατί για το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα δεν είπε τίποτα για αρκετό καιρό, όταν όλοι φωνάζαμε ότι έχουμε εκτροπή δημοσιονομική από το τέλος του 8. Και μην μας πούνε ότι η ελληνική κυβέρνηση τους έδινε ψεύτικα στοιχεία, διότι έχουν 1.000 τρόπους να τα τσεκάρουν. Από τη διαφορά μεταξύ μεταβολής χρέους και ελλείμματος, από τα ταμιακά στοιχεία, από 1.000 τρόπους. Από το άνοιγμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Κι όμως, εδώ νομίζω υπάρχει ένα κενό στην ιστορία που πρέπει κάποτε να απαντηθεί. Το ίδιο βέβαια πρέπει να απαντήσουν και οι υποπτικές αρχές. Εδώ βέβαια δεν είναι ευρωπαϊκές και εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, διότι όσον αφορά την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνες οι αρχές των χωρών. Πρέπει πάρα αυτά λοιπόν να προχωρήσουμε σε ενιαία εποπτική αρχή. Κατά την άποψή μου, η ΕΚΤ πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά. Μπορεί, βεβαίως μπορεί, ναι. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει υψηλότερος βαθμός εποπτείας των δημοσιονομικών στοιχείων, αλλά και ρύθμισης και εποπτείας και των τραπεζών από τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης. Τρίτο ερώτημα, τι πρέπει να γίνει. Πάλι δύο συνιστώσεις, τώρα θα ξεκινήσω ανάποδα, συνιστώσα Ευρωζώνης και συνιστώσα Ελλάδας. Συνιστώσα Ευρωζώνης, ελέγχθη βέβαια και πριν, δύο πυλώνες, δημοσιονομική πειθαρχία και οικονομική συνεργασία και συντονισμός. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το πρόβλημα τα κράτη, έτσι, μόνο σε λίγα κράτη έχουμε δημοσιονομική εκτροπή. Στα πιο πολλά κράτη το πρόβλημα είναι στα ρήματα του ιδιωτικού τομέα και των τραπεζών. Ρεαλισμός και ευελιξία. Τι σημαίνει λοιπόν δημοσιονομική πειθαρχία? Σημαίνει αυστηρό, αλλά όμως και ευέλικτο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Το αυστηρό, ο Κώστας το είπε πριν, πρώτα απ' όλα το παραβίασαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, και όχι το 2004, Κώστα, πιο νωρίς, από το 3 ακόμα. Απλώς μετά άλλαξε κιόλας. Ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει ευέλικτο? Σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες για επενδύσεις, ιδιαίτερα των χωρών των λιγότερο όριμων. Η Ελλάδα, η δυτική της πλευρά δεν έχει δρόμους. Δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Εγώ δεν θα προχωρούσα. Ο Ντελόρ, θυμίζω, που αναφέρθηκε ήδη, ο Ντελόρ είχε πει, και δεν είχε γίνει δεκτό από τους Γερμανούς τότε, ότι θα πρέπει οι επενδύσεις να εξαιρούνται πλήρως από το έλλειμμα. Οι καθαρές επενδύσεις, δηλαδή αυτές που αφού αφαιρέσουμε τις κοινοτικές εισροές. Εγώ δεν θα πήγαινα τόσο ακραία. Θα έλεγα έναν κανόνα απλό. Αυτός ο κανόνας ήδη, δηλαδή αυτό που λέει ο Ντελόρ, ήδη ισχύει στην Αγγλία. Ο κανόνας της Αγγλίας ονομάζεται Χρυσούς Κανόν και λέει ότι μπορούμε να δανειζόμαστε όσες είναι οι δημόσιες επενδύσεις μας.
Όχι όμως παραπάνω. Εγώ θα έλεγα για την Ελλάδα, η οποία έχει μια ιστορία δημοσιονομικής απειθαρχίας, θα πρότεινα κάτι ακόμα πιο αυστηρό. Όχι βέβαια μηδενικό έλλειμμα, γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Διότι μηδενικό έλλειμμα σημαίνει ότι ό,τι επενδύουμε και θα το απολαμβάνουν οι επόμενες γενιές, θα το πληρώσουμε όλο εμείς. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα έλεγα ότι θα πρέπει ο τακτικός προϋπολογισμός μαζί με τα ασφαλιστικά ταμεία βέβαια και την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή όλος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο τακτικός προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης θα πρέπει να αφήνει ένα πλεόνασμα όχι χαμηλότερο από το 30% του καθαρού ελλείμματος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να μπει στο Σύνταγμα ένας τέτοιος όρος. Δηλαδή, και βέβαια και υπό τον όρο ότι θα ισχύει αυτό κατά τη διάρκεια όλου του οικονομικού κύκλου, όχι κάθε χρόνο. Ο Κένης είχε πει ότι έχεις ελλείμματα όταν έχεις ύφεση και πλεονάσματα όταν έχεις boom. Λοιπόν, σε ένα μέσο διάστημα 4 ετών, ένας τέτοιος κανόνας, νομίζω κάλλιστα θα μπορούσε να μπει στο Σύνταγμα και δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί σε αυτό. Δεν είναι κακό αυτό. Και ούτε μας στερεί ευελιξία. Ίσα-ίσα δείχνει ότι θεσμικά είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεύτερος πυλώνας, οικονομική συνεργασία. Θα πρέπει, δεν είμαι ρομαντικός να πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ούτε ένα κράτος θα υπάρχει, ούτε ένα Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να υπάρχει είναι ένας ενισχυμένος και ευέλικτος μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Θα ήταν ιδανικό για τις χώρες υποπίεση να αυξηθούν οι πόροι του και να αποκτήσει ευελιξία. Να μπορεί να αγοράζει τα ομόλογα των κρατών μελών τόσο από την αγορά όσο και από τις ίδιες, δηλαδή και από την πρωτογενή και από τη δευτερογενή αγορά. Η δυσκολία. Δεν το θέλουν οι Γερμανοί. Πρέπει να το εγκρίνουν τα κοινοβούλια των κρατών μελών με αξιολόγηση 3α. Κανένα δυστυχώς από τα τρία αυτά δεν το θέλει. Οι αποφάσεις της 11ης Μαρτίου ήταν θετικές αλλά όχι επαρκείς. Μας δίνουν βέβαια χρόνο προκειμένου να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα προσαρμογής και να αρχίσουμε με δικά μας μέσα να μειώνουμε το χρέος. Τώρα, ένα κομμάτι της οικονομικής συνεργασίας αφορά το εξής. Αν όλη η προσαρμογή γίνει από τις χώρες που έχουν έλλειμμα, ήδη από το 1944, όταν ο Κέντζι διαπραγματευόταν με τους Αμερικάνους για να δημιουργήσει το Bretton Woods, είχε πει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν όλο το βάρος πέφτει στις χώρες με ελλείμματα, με γεια σας, με χαρά σας, κάντε το αν θέλετε. Αλλά όμως να ξέρετε ότι το παγκόσμιο σύστημα θα έχει ύφεση. Διότι όταν όλοι παίρνουν μέτρα μείωσης της ζήτησης, θα έχουμε ύφεση. Και ο Κέντζι λοιπόν τι είχε προτείνει, ότι η προσαρμογή θα πρέπει να γίνεται τόσο από τις χώρες που έχουν έλλειμμα, να το μειώσουν το έλλειμμα, όσο όμως και από τις χώρες που έχουν πλεόνασμα, να το μειώσουν το πλεόνασμα. Δυστυχώς, οι Αμερικάνοι τότε με την αλαζονία του πραγματικού νικητή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τον έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Τώρα όμως, αν διαβάζετε, στο G20 που έγινε, εκλιπαρούσαν οι Αμερικάνοι τους Κινέζους και τους Γερμανούς να ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα. Και οι Γερμανοί και οι Κινέζοι λένε όχι. Δεν θα μας βάλετε περιορισμούς. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομικής συνεργασίας που απαιτείται για να μην υπάρχουν κρίσεις. Τώρα, συνιστώσα Ελλάδας, που είναι και σημαντικότερη. Πρώτον, ικανοποίηση στόχων μνημονίου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όσο και να ακούμε ότι το να βγούμε από το μνημόνιο, αν βγούμε από το μνημόνιο σήμερα, θα υπάρχει στάση πληρωμών. Το εθνικό προϊόν θα πέσει 20%. Όχι 4,5 που σας είπα εγώ. Αυτή ήταν η εμπειρία χωρών με πολύ χαμηλότερο εξωτερικό χρέος από την Ελλάδα. Η Αργεντινή, για παράδειγμα, η οποία είχε χρέος μόνο 100 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι 320 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουμε εμείς. Άρα λοιπόν, όσοι προτείνουν έξοδο από το μνημόνιο, να μας πούνε τι εννοούνε, ποιος θα μας δώσει τα λεφτά. Διότι το μνημόνιο δεν είναι μόνο τα μέτρα. Το μνημόνιο είναι τα 110 δις. 110 δις σε 50% του ΕΠ. Η μεγαλύτερη βοήθεια που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία. Έχω φτάσει πάρα πολύ πίσω, έχω φτάσει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ποτέ χώρα δεν πήρε βοήθεια 50% του εθνικού του εισοδήματος. Δηλαδή αυτό πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό ήταν μια ένδειξη αλληλεγγύης της διεθνούς κοινότητας, τεράστια. Δεν με ενδιαφέρει τον που λένε ότι το κάνανε για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους πίσω. Σημασία έχει ότι ο ελληνικός λαός, αν δεν τα είχε τα λεφτά σήμερα, θα πείναγε. Διότι είμαστε καθαροί εισαγωγής τροφίμων, είμαστε καθαροί εισαγωγής ενέργειας. Οι εικόνες που βλέπατε στην Αργεντινή, που βλέπατε το 2000 στην Αργεντινή με τις λαϊλασίες των σούπερ μάρκετ, θα ήταν αστείες μπροστά σε αυτά που θα συμβούνε, εάν συμβούνε εδώ.
Εύχομαι να μην γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Διότι είμαστε χώρα η οποία για βόλιο κρέας μόνο δίνει τόσα ευρώ όσα δίνει και για εισαγωγή πετρελαίου. Δεύτερον, πέρα από το μνημόνιο, χρειαζόμαστε όντως αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με άξονες στην απελευθέρωση των αγορών και των επαγγελμάτων. Ιδιωτικοποιήσεις, αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Είμαστε τυχεροί που τα έχουμε αυτά. Είμαστε τυχεροί που μέσα στην κρίση βρεθήκαμε να μην έχουμε αξιοποιήσει καθόλου την κινητή και ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Ξέρετε, για ιστορικούς λόγους, η περιουσία, η ακίνητη είναι στο δημόσιο. Γιατί, διότι εμείς δεν περάσαμε από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό όπως πέρασαν οι άλλες χώρες. Εμείς, λόγω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Οθωμανοί δεν θέλανε συσσόρευση γης σε ιδιωτικά χέρια. Τη γη την κληρονόμησε τις Οθωμανικές γιές, το κράτος και η Εκκλησία. Αυτό είναι μεγάλη τύχη σήμερα που υπάρχει ανεκμετάλλευτο και χορταριάζει. Ορισμένοι βέβαια φωνάζουν και λένε όχι, να μην αξιοποιηθεί. Λες και αν την αξιοποιήσεις, κάποιος θα την πάρει και θα την βγάλει τη γη και θα την πάει κάπου αλλού. Δηλαδή ας επικρατήσει ρεαλισμός και κοινή λογική. Είναι καταλυτικός ο ρόλος του φορολογικού συστήματος. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να συμβάλλει και εκεί πέρα έχουμε επιδείξει ασύγνωστη αμέλεια χρόνια πολλά. Πρέπει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Το φορολογικό σύστημα πρέπει να γίνει πιο απλό, πιο ανταγωνιστικό, πιο προοδευτικό, πιο διαφανές και άρα τελικά πιο δίκαιο. Πριν από λίγο καιρό, η Επιτροπή Μίρλης, ο Μίρλης ήταν ένας καθηγητής μας με τον Λουκά στην Οξφόρδη, ο οποίος πήρε Νόμπελ για τη δουλειά του που έκανε στη φορολογία, και έβγαλε μία έκθεση. Τον κάλεσε η Βρετανική κυβέρνηση να βγάλει μια έκθεση να πει: ρε παιδί μου, πώς πρέπει να είναι τελικά το φορολογικό σύστημα μιας χώρας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Αυτό που θα πω είναι ακριβώς που είπε ο Μίρλης. Απαιτείται ολιστική προσέγγιση. Να μην κοιτάξουμε μόνο το φόρο εισοδήματος, το βίδα, αλλά όλα μαζί. Φορολογία και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, η προοδευτικότητα ενός συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από το φόρο εισοδήματος, αλλά από όλο το σύστημα. Φορολογία εισοδήματος, έμεση φόρη. Εισφορές και κοινωνικής ασφάλισης, απαλλαγές και εκπτώσεις, φόροι υπερτρίτων. Οι φόροι υπερτρίτων σήμερα ενισχύουν ευγενή ασφαλιστικά ταμεία. Το 10% των συνταξιούχων στην Ελλάδα σήμερα παίρνει το 50% των συντάξεων και κυρίως λόγω φόρων υπερτρίτων. Δεν τα έχουμε δει ποτέ αυτά τα πράγματα. Ουδείς, αυτά είναι ταμπού, δεν τα κοιτάει κανένας. Τα μείζωνα προβλήματα προς επίλυση λοιπόν σε αυτό το χώρο είναι η επιρροή ομάδων πίεσης, προβλήματα σοβαρά οργάνωσης και διοίκησης. Εκεί δεν έχουμε δείξει επαγγελματισμό. Τα αντιμετωπίζουμε πολιτικά αυτά τα προβλήματα. Έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε κυρίως επαγγελματικά. Έλλειψη τεχνικής αποτελεσματικότητας, διαφθορά, έλλειψη συνεργασίας με άλλα συστήματα και κυρίως με το σύστημα της απονομής δικαιοσύνης. Στην Αμερική ο Μάντοφ είναι φυλακή. Για πάντα. Στην Ελλάδα, αν είμαστε, θα έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να συλληφθεί και να πάει φυλακή, αν δεν είχε φύγει. Διότι η δικαιοσύνη θα το έπιανε το θέμα μετά από λίγο, ζήσε μάη μου δηλαδή. Άρα λοιπόν τώρα να δείτε ότι το ΣΔΟΕ βάζει πρόστιμα, τα οποία εφεσιβάλλονται, έτσι, και εάν πληρωθούν, θα πληρωθούν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα. Άρα λοιπόν είναι και πρόβλημα θεσμών. Δεν είναι μόνο πρόβλημα επαγγελματικό στο φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, τι δεν πρέπει να γίνει, είναι το τέταρτο ερώτημα. Δεν πρέπει να γίνει στάση πληρωμών και έξοδος από το ευρώ. Η εμπειρία της Αργεντινής, που ήταν μια πολύ πιο ελαφρά περίπτωση από την Ελλάδα, έδειξε κοινωνικό χάος για πολλά χρόνια. Διότι η Ελλάδα είναι σχετικά περισσότερο εξαρτώμενη από το διεθνές εμπόριο και από την κίνηση κεφαλαίων. Αν κηρύξει στάση πληρωμών, θα υποστήσει συντριπτική μείωση του ΑΕΠ και θα παραμείνει πολλά χρόνια εκτός αγορών. Άσε δε που θα δημιουργήσει αποτέλεσμα ντόμινο στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό και κανείς σοβαρός οικονομολόγος που δεν είναι σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο, κάποιο hedge fund, το οποίο δεν έχει συμφέροντα προσωπικά, κανείς δεν μιλάει για στάση πληρωμών. Τώρα εδώ, σε ορισμένους φίλους από την αριστερά, οικονομολόγους, συναδέλφους που λένε ότι πρέπει να κηρύξουμε στάση πληρωμών διότι έτσι θα ελαφρύνουμε τους στόχους και τα χρεολύσια, η απάντησή μου είναι η εξής. Ωραία, άμα το κάνουμε τώρα, πράγματι θα ελαφρύνουμε τους στόχους και τα χρεολύσια. Αύριο όμως, μεθαύριο όμως, πότε η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκη σε κρέας, σε τρόφιμα, σε ενέργεια? Οι εγκυητικές επιστολές των ελληνικών τραπεζών, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουν όση αξία, συγγνώμη για την έκφραση, έχει το χαρτί τουαλέτας. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε απολύτως τίποτα.
Και να θυμίσω, όταν ο Λένιν επικράτησε και ήρθανε και του είπανε, πρόεδρε, έχουμε και το εξωτερικό χρέος. Η πρώτη του απάντηση ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, το εξωτερικό χρέος πέθανε με τους τσάρους. Μετά από λίγο όμως κατάλαβε την έννοια της έλλειψης πίστοσης. Όταν είδε ότι η Ρωσία δεν είχε να αγοράσει όπλα για να αντιμετωπίσει τους στρατούς που πολιορκούσανε, είπε, δεν φέρνετε τις ξένες τράπεζες να ξαναμιλήσουμε. Επομένως, με ελαφρά καρδιά πολλοί προτείνουν στην Ελλάδα στάση πληρωμών ως λύση του προβλήματός τους, διότι βλέπουν το πρόβλημα στατικά, δεν το βλέπουν δυναμικά. Η Ελλάδα θα κάνει πολλά χρόνια για να ξαναβγεί στις αγορές. Και μην κοιτάτε, η Αργεντινή είναι και μια χώρα η οποία παράγει πολλές πρώτες ύλες. Ήταν τυχερή, διότι έπειτα από λίγα χρόνια η τιμή των πρώτων υλών ανέβηκε και έτσι βοηθήθηκε. Η Ελλάδα δεν παράγει πρώτες ύλες. Πέμπτον, μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση του δημόσιου. Θα μου πείτε τώρα, μα άμα δεν τα καταφέρουμε θα χρεοκοπήσουμε. Εντάξει, ναι, αλλά προσπαθούμε, έτσι, προσπαθούμε. Και δεύτερον και σημαντικότερο, έχουμε το σεντόνι του ευρώ από κάτω. Έχουμε την τύχη ότι η Ελλάδα είναι μέσα στα συστήματα πληρωμών της Ευρωζώνης, ότι τα 2/3 του ελληνικού χρέους για καλό μας τα κρατάνε ξένοι. Έτσι, θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα τεράστιο αποτέλεσμα ντόμινο. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Αυτή τη στιγμή, πολλοί από αυτούς τους οικονομολόγους που έρχονται εδώ και μας συμβουλεύουν να χρεοκοπήσουμε, από ό,τι αποκαλύφθηκε στο American Economic Association πριν από λίγους μήνες, που βγήκε ο πρόεδρος και είπε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όσοι είσαστε ακαδημαϊκοί, αλλά παράλληλα συμμετέχετε στα διοικητικά συμβούλια εταιριών που έχουν σορτάρει ομόλογα χωρών. Έτσι, δεν μιλάμε τόσο για ιδιωτικές εταιρείες, ομόλογα χωρών, βγέστε και πέστε το. Έτσι. Εδώ θα υπάρξει ένα ευρύτερο θέμα ηθικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αν και ο καπιταλισμός, δεν, όσο καταλαβαίνει από ηθική. Όχι, δεν είναι κρυφά, αλλά δεν το αναφέρουν όμως. Εδώ ήρθε ο αγαπητός κύριος εδώ και μας συμβούλευσε να χρεοκοπήσουμε και δεν είπε ότι είναι σε διοικητικά συμβούλια ή 3 ή 4 σε hedge funds που έχουν σορτάρει και το ευρώ και τα ελληνικά ομόλογα. Υπάρχει λοιπόν και ένα άλλο ηθικό ζήτημα. Εάν αυτή τη στιγμή κάνουμε το χατήρι αυτών των κυρίων και κηρύξουμε με τον α ή β τρόπο στάση πληρωμών, κούρεμα ή οτιδήποτε άλλο, τι θα γίνει? Θα γίνουν δύο πράγματα. Δεν θα χάσουν μόνο όσοι έχουν επενδύσει κατευθείαν σε ελληνικά ομόλογα, αλλά θα χάσουν δύο φορές όσοι έχουν πραγματικά πιστέψει ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει και έχουν πουλήσει CDS σε αυτούς τους τύπους. Άρα λοιπόν θα πληρώσουν και τα CDS, τα γυμνά CDS, διότι αυτοί που, οι πιο πολλοί που τα έχουν δεν έχουν ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι ένα παράλογο του συστήματος, ότι επιτρέπεται, ενώ στην ασφαλιστική αγορά δεν επιτρέπεται εγώ να αγοράσω ασφάλιση για το σπίτι σας, διότι θα έχω κίνητρο να το κάψω. Στα ομόλογα δεν ισχύει αυτό όμως. Είναι ένα από τα παράλογα του συστήματος. Άρα λοιπόν, εάν χρεοκοπήσουμε, αυτοί που μας εμπιστεύτηκαν θα χάσουν δύο φορές και δεν πρόκειται να ξαναεπενδύσουν ποτέ στο ευρώ. Ένα τρίτο επιχείρημα που οι λογικοί άνθρωποι σαν τον Τρισέ λένε. Ρε παιδιά, λέει, για να το σκεφτούμε λίγο. Θέλουμε να κάνουμε το ευρώ συναλλαγματικό απόθεμα. Έτσι. Και τι σημαίνει συναλλαγματικό απόθεμα? Να πείσουμε κυρίως την Κίνα και την Ιαπωνία να αγοράζουν ευρώ. Η Κίνα σήμερα έχει ελληνικά ομόλογα. Έχει πορτογαλικά ομόλογα. Έχει ιρλανδικά ομόλογα. Αν τα κουρέψουμε, πιστεύετε ποτέ ότι η Κίνα θα ξαναγοράσει ποτέ ένα ευρώ? Αυτό για όσους έτσι με πολύ ελαφρά την καρδία, αγνοώντας την Ελλάδα, ας δούμε όμως τα ευρύτερα επιχειρήματα υπέρ ή κατά του κουρέματος. Τώρα, πέμπτο ερώτημα λοιπόν. Μπορεί να γίνει η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους σε θελούσια βάση μέσω των αγορών και του μηχανισμού χρηματοπιστικής σταθερότητας χωρίς αυτό να θεωρηθεί στάση πληρωμών? Λοιπόν, θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι. Και ήταν λάθος εδώ που η ελληνική κυβέρνηση άφησε να διαρρέει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα η αίσθηση ότι το πρόβλημα λύθηκε. Δεν είχε λυθεί ποτέ. Θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς πρακτικά δεν είναι έτσι. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν είχαμε αίσθηση της κατάστασης και το τι ο ξενοδόχος που είχε πει ο Λουκάς, που είναι η κυρία Μέρκελ, λέει.
για να έχει ουσιαστική επίπτωση στο ελληνικό, ιρλανδικό κλπ. Δημόσιο χρέος, θα πρέπει ο μηχανισμός αυτός να πρικιστεί με τουλάχιστον 1.500 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Μπούιτερ το έχει υπολογίσει 1.500 με 2.000 δισεκατομμύρια ευρώ από 450 που έχει μετά την απόφαση της 11ης και ελπίζω να τα έχει δηλαδή. Δηλαδή ελπίζω την 25η Μαρτίου να επιβεβαιωθεί αυτό. Επομένως, τώρα να σας πω γιατί, πάρα πολύ απλά, πέστε ότι σήμερα η μέση τιμή ενός ελληνικού ομολόγου είναι 30% χαμηλότερη από την ονομαστική αξία του, έτσι. Και μας δανείζουν 100 δισεκατομμύρια, λέει ο μηχανισμός, έλα εδώ, πάρε Ελλάδα 100 δισεκατομμύρια, για να μπορέσεις να αγοράσεις από τη δευτερογενή αγορά ομόλογά σου σε χαμηλότερη τιμή, πρώτον για να μειώσεις το χρέος. Ωραία, αν μας δώσουν 100 δις, θα αγοράσουμε 130. Άρα, το κέρδος είναι 30 δις. Δεν είναι μικρό, αλλά και τα 100 δις όμως είναι τεράστια. Γιατί τι θα πρωτοπρολάβει να κάνουν τα 450 δις, να γλιτώσουν την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τις τράπεζες. Άρα λοιπόν, να καταλάβετε το νούμερο που μπορεί ρεαλιστικά. Εντάξει, αν γίνει ο μηχανισμός 2-3, τότε το καταλαβαίνω. Πράγματι, θα μπορούσε να γίνει. Υπό μία όμως, υπό ένα περιορισμό. Όταν οι traders των τραπεζών και των άλλων δούνε ότι υπάρχει μηχανισμός από πίσω ο οποίος στηρίζει, δεν πρόκειται να σου πουλήσουν ομόλογο στο 30%. Θα το κρατήσουν. Να μου πείτε, θα έχει ένα όφελος αυτό, ότι θα πέσουν τα spreads. Άρα όμως θα έχει όφελος, αλλά δεν θα μειωθεί άμεσα όμως το δημόσιο χρέος, όπως εμείς δεν ξέρω πώς λέγαμε ότι το είχαμε δέσει ότι θα γίνει. Εγώ βρέθηκα σε ένα συνέδριο στο Υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο πριν από 2,5 μήνες, 3, και όταν εκεί ήταν όλο το κατεστημένο το γερμανικό εκεί και μου είπανε έλα εσύ να το περάσεις αυτό στο κοινοβούλιο. Να δώσουμε εμείς δηλαδή 2-3 εγγυήσεις για να πάρετε εσείς. Δεν είναι, δηλαδή η Γερμανία δεν το θέλει αυτό. Με τίποτα. Δηλαδή είναι μέσα στο DNA τους. Θα μου πείτε, θα έπρεπε να το θέλει. Θα έπρεπε να μας εμπιστευτεί. Θα έπρεπε, διότι και η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε το σχέδιο Marshall, έδωσε τσάμπα λεφτά. Εμείς δεν ζητάμε τσάμπα, δάνειο ζητάμε. Η Γερμανία δεν το θέλει αυτό. Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί όχι οικονομολογικά, αλλά ιστορικά. Η Γερμανία φοβάται να προεκτείνει την δύναμή της την οικονομική, διότι ήταν ο ιτημένος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Εμείς λίγο τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο στενά οικονομίστικα. Η Γερμανία, ναι, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Και η Γερμανία έχει πλεονάσματα τεράστια σήμερα στο ισοζυγείο τρέχουσων συναλλαγών. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν ήθελε, αλλά διστάζει. Θέλει να το. Πάντως και εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, ελέγχθη πριν από τους ομιλητές, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Δηλαδή και το γεγονός ότι είπανε ναι, βρε παιδιά, θα πάρετε. Ίσως όχι από ομόλογα, γιατί ίσως αυτό να μην περάσει, αλλά πάρτε δάνειο υπό προϋποθέσεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα γινόταν αυτό την 11η Μαρτίου, για να μιλήσω μετά την εμπειρία μου από το Βερολίνο. Επομένως, ρεαλιστικά, η μείωση του δημόσιου χρέους πρέπει να γίνει με δικά μας μέσα. Δηλαδή, με συνεχή μείωση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα. Θα μου πείτε, μα πολλοί λένε είναι τόσο μεγάλο. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι λάθος. Το 1999 που κριθήκαμε για την ΟΝΕ, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 5%, 5,5% του ΕΠ μετά την απογραφή. Άρα, δεν είναι Ηράκλειος άνθρωπος αυτός. Το έχουμε ξανακάνει. Και πολλοί λένε, μα η τόκη είναι πάρα πολύ ψηλή. Ήταν ψηλότερη η τόκη το 94 από ότι είναι σήμερα, ως ποσοστό του ΑΕ. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βέβαια, και με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως είπα πριν. Ο μηχανισμός, βέβαια, παρά τις δυσκολίες για την αύξηση του μεγέθους του που αναφέρθηκαν εκεί οι ομιλητές, είναι εξαιρετικά χρήσιμος και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Μας χαρίζει την πολυτέλεια του χρόνου μέχρι ότου αρχίσει να αποδίδει η πολιτική μας και απομακρύνει την όποια πιθανότητα κουρέματος, στάση πληρωμών κλπ. Τώρα, δύο χώρες θα αναφέρω που κάνανε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους χωρίς μεγάλη λιτότητα. Το πρώτο είναι το Βέλγιο. Το Βέλγιο, θυμίζω, τέλος δεκαετίας του 80, είχε χρέος 150% του ΑΕΠ. Το μείωσε περίπου στα 100% σήμερα. Και χωρίς δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής. Απλά ο Jean-Claude Dehaene τότε έκανε μία συμφωνία με τα πολιτικά κόμματα και υπήρχε μία πολιτική συμφωνία, εθνική συμφωνία, ότι κάθε χρόνο θα δίνουν 2-3% του ΑΕΠ για να ξεπληρώνουν το χρέος.
Έτσι. Δεύτερη, αυτό κι αν ήταν, Ιρλανδία. Ιρλανδία το 1980, πριν μπλέξει βέβαια με τις τράπεζες και με την κερδοσκοπία της γης. Ιρλανδία το 1980 είχε φτάσει να έχει χρέος 140-145% του ΕΠ, δεκαετία του 80. Ξέρετε στα μέσα της δεκαετίας του 90 που το είχε πάει, στο 30. Το μείωσε πάνω από 100 ποσοστιαίες μονάδες. Μετά ηράστη τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και ξανακύλησε στην αμαρτία. Ερώτημα έκτο. Από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Πολλοί λένε, μα πού θα έρθει η ανάπτυξη? Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και η ανάπτυξη θα έρθει κυρίως από τις ιδιωτικές επενδύσεις, όχι τόσο από τις δημόσιες. Ο ιδιωτικός τομέας θα φέρει την ανάπτυξη. Συγκριτικά πλεονεκτήματα έχουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις πρότυπες γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε εγκαταλείψει τη γεωργία και ήταν λάθος αυτό. Στον τουρισμό, στον ιατρικό τουρισμό, δεν νοείται η Ελλάδα να έχει μόνο 3 μήνες τουριστική περίοδο. Μπορεί να δημιουργηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από τουρισμό 7-8 μηνών. Ιατρικός τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τι σημαίνει ιατρικός τουρισμός? Η Ελλάδα, επειδή είναι μια πολύ όμορφη χώρα, θα υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες εύπορους συνταξιούχους που πέρυσι πήραν τις πρώτες συντάξεις, έτσι, οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να ζήσουν, αν όχι όλο το χρόνο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου, στον Ευρωπαϊκό Νότο. Το Μαρόκο συνεισφέρει κρατική γη για να δημιουργηθούν τουριστικές κατοικίες. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα γι' αυτό? Οι περίφημες χρήσεις γης. Αν δεν το λύσουμε αυτό, δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά το λέμε τόσο καιρό τώρα αυτό. Και δεν γίνεται. Χωροταξικό, ακριβώς. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια επαγγελματική λύση. Δεν είναι δυνατόν εμείς να είμαστε οι πιο ευαίσθητοι από όλους. Θυμίζω πριν από 2 χρόνια είχε έρθει ο Θαπατέρο εδώ, 3 χρόνια επί Καραμαλή νομίζω, συνοδευόμενος από εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν ανεμογεννήτριες, συμπερτόλα κλπ. Ο άνθρωπος είδε και απόειδε. Τότε μίλησα με τον οικονομικό σύμβουλο της Ισπανικής Πρεσβείας και μου λέει: δεν μας δίνει κανείς άδεια. Και εμείς, λέει, σοσιαλιστική κυβέρνηση είμαστε. Λέει, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η ευαισθησία που έχετε για το περιβάλλον τελικά, θέλετε επενδύσεις ή δεν θέλετε? Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε ότι υπάρχουν ανταλλακτικές σχέσεις, trade-offs που λένε και στο χωριό μου. Αλλά μεταφορές. Χρειαζόμαστε ακόμα δρόμους. Αεροδρόμια, εξυγχρονισμό αεροδρομίων, μαρίνες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταποίηση και ορυκτός πλούτος, διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση απορριμμάτων. Αυτά μπορεί να γίνουν και με λεφτά από το ΕΣΠΑ, τα οποία μπορούν να είναι ως μαγιά, να γίνουν μετά με παραχωρήσεις, με ΣΔΙΤ, με συνδυασμούς δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Ξέρετε, υπάρχουν σήμερα επιχειρηματίες. Εγώ έτσι μέτρησα τελείως έτσι πρόχειρα στο ΙΟΒΕ, από αυτά που μου λένε Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες, ότι στους χώρους αυτούς μπορούν να επενδυθούν γύρω στα 60 δισεκατομμύρια τα επόμενα 3 χρόνια. Η έλλειψη ρευστότητας δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Εμείς το βλέπουμε. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και κυρίως το χωροταξικό. Λοιπόν, τώρα το ΕΣΠΑ όντως πρέπει να έρθει μπροστά και εκεί είμαστε τυχεροί στην ατυχία μας, επειδή είμαστε πάρα πολύ κακοί στην απορροφητικότητα, τα πολλά λεφτά έχουν μείνει πίσω, πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους. Δηλαδή είναι κρίμα, δηλαδή να έχεις 20 δις στα δίνουν δώρα και να μην μπορείς να τα απορροφήσεις. Και βέβαια από την πλευρά της προσφοράς, γιατί αυτά που σας είπα ήταν από την πλευρά της ζήτησης, εκεί είναι το μεγάλο όφελος. Τουλάχιστον στο ΙΟΒΕ έχουμε προσπαθήσει να το ποσοτικοποιήσουμε με χρήση πολλών υποδειγμάτων και όλα δείχνουν τρομακτικό όφελος. Απελευθέρωση αγορών. Έχω μετρήσει γύρω στα 200 εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Από την άδεια μέχρι την εγκατάσταση επιχείρησης, το χωροταξικό βέβαια που είπαμε, μέχρι το να αγοράσεις φορτηγό. Ακόμα και σήμερα που έχουν απελευθερωθεί τα φορτηγά δημόσιας χρήσης ή άδειες, μία επιχείρηση δεν μπορεί να κουβαλήσει προϊόν μιας άλλης επιχείρησης με το φορτηγό της. Δηλαδή, αν πάει μία επιχείρηση, ένα σούπερ μάρκετ φορτωμένο στην Τρίπολη, πρέπει να γυρίσει άδειο το φορτηγό του. Λοιπόν, αυτά είναι παράλογα πράγματα. Τρία λεπτά, μάλιστα. Λοιπόν, τότε... Από τον πρόεδρο. Τι σημαίνουν τώρα οι παραπάνω αλλαγές, θα επιταχύνω, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και για την αγορά εργασίας. Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι αυτή η μείωση της κατανάλωσης και η αύξηση των εξαγωγών που θέλουμε να γίνει σημαίνει ότι πρέπει να μεταφερθεί το 10% του εργατικού δυναμικού από κλάδους που παράγουν μη εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες σε εξαγωγικούς κλάδους. Εκεί λοιπόν ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική.
Εδώ θα απεχθεί το αν αυτή η προσαρμογή θα, που είναι νομοτελειακή προσαρμογή, δεν ξαναγυρνάμε στο παλιό αναπτυξιακό πρότυπο, χρεοκόπησε αυτό, εάν η προσαρμογή θα γίνει με υψηλή ανεργία ή με χαμηλή ανεργία. Εδώ υπάρχουν τα δύο υποδείγματα, το γερμανικό το Kurzarbeit και το σκανδιναβικό το Flexicurity, που δείχνουν την πορεία. Λοιπόν, είχα κι άλλο να πω. Α, ένα μόνο για την ιστορία. Ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με ιστορικά προηγούμενα. Νομίζω ότι η ιστορία είναι με το μέρος μας. Λοιπόν, πρώτον, πολλοί ξεχνούν ότι το 1994-1999 είχαμε παρόμοια μείωση ελλείμματος με αυτήν που απαιτείται σήμερα. Και τότε ξεκινήσαμε με αρνητικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, το 1993. Και η ανάπτυξη προήλθε όχι από την κατανάλωση, όπως νομίζουν πολλοί. Η κατανάλωση δυστυχώς αυξήθηκε τη δεκαετία από το 2000 και μετά, από το ευρώ και μετά. Η ανάπτυξη την περίοδο 1994-1999 ήρθε από ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις. Τώρα, περίοδος 1909-2009 για τους εραστές της ιστορίας. Από Βενιζέλο δηλαδή μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα υπερδιπλασίασε το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Το υπερδιπλασίασε. Παρά τους συνεχείς πολέμους, τότε είχαμε άλλων ειδών κρίσεις. Είχαμε πολέμους, εμφύλιους πολέμους, δικτατορίες. Μόνο 4 άλλες χώρες μέλη της Ευρωζώνης το πέτυχαν αυτό. Και με συνθήκες πολύ πιο ευνοϊκές από την Ελλάδα. Άρα εγώ δεν καταθλίβομαι, αρκεί να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Θα τα πούμε τώρα, θα τα πούμε. Κατά κεφαλή μιλάω. Άρα τα Ελλάδα ήρθε και άλλος κόσμος. Δεν είναι μόνο. Ήρθε περισσότερος κόσμος. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη τον Στουρνά έτσι για όλη αυτή την πραγματικά σφαιρικότατη επισκόπηση της κατάστασης. Και μάλιστα μας έδωσε που λέμε στο πιάτο και το νέο θέμα της επόμενης συνάντησής μας που θα γίνει Μεγάλη Δευτέρα. 18 Απριλίου και το θέμα της είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο. Οπότε τα τελευταία που είπε συνδέονται άμεσα με την επόμενη συζήτηση. Λοιπόν.